Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο επίκεντρο, την καθημερινή μας ενημερωτική συνάντηση, μια εκπομπή την οποία υπογράφουν οι δημοσιογράφοι του ΦΛΑΣ και αντικείμενο της βεβαίως είναι η τρέχουσα επικαιρότητα σε τοπικό, πανελλαδικό και διεθνές επίπεδο. Με την πολιτική επικαιρότητα θα ξεκινήσουμε τα όσα συμβαίνουν στα σωκοματικά των κομμάτων και όχι μόνο. Είναι χαρά μου να έχουμε στους συναδέλφους Κώστα Μαυρίδη και Λάμπρο Παπαδή, ενώ στην παρέα μας από την αρχή θα βάλουμε και τον κύριο Δρύμη Νιώτη, εκλογικός πολιτικός αναλυτής και αρθρογράφος καθημερινή. Καλησπέρα και στους τρεις. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε τον κύριο Δρυμιώτη. Να πάω στους συναδέλφους εν τάχει. Θα ήθελα με τη μορφή τίτλων να ακούσουμε τις σημαντικότερες ειδήσεις στο ΠΑΣΟΚ. Το αντικείμενο είναι η επόμενη ημέρα, οι πιθανές συμμαχίες, ενώ στον ΣΥΡΙΖΑ, Λάμπρο και Κώστα, συνεχίζονται οι στιγμές έντασης ακόμα και στην πολιτική γραμματεία, ακόμα και στην διαδικασία κατάθεσης δικαιολογητικών, ας το πούμε έτσι, ενώπιση των εκλογών. Ο λόγος πρώτα στο Λάμπρο. Λάμπρο, παρακαλώ. Ναι, είχαμε όντως μια πολύ γεμάτη μέρα σε ό,τι έχει να κάνει με τα σωκοματικά του ΣΥΡΙΖΑ, με την κατάθεση του περιβόητου πόθεν έσχεση του κ. Κασελάκη, το οποίο διέρευσε. Ο ίδιος διαμήνυσε ότι θα προβεί στη δικαιοσύνη και κατελόγησε ευθύνη στην γραμματεία του κόμματος, την κ. Ράνια Σβίγκου, για τους λόγους που διέρευσε σε επώνυμη εφημερίδα το περιβόητο πόθεν έσχεση, το οποίο παρουσιάζει σύμφωνα με το ρεπορτάζ πάρα πολλά κενά σε σχέση με, την οικονομική φύση και τον οικονομικό χαρακτήρα που έχει ο Στέφανος Κασελάκης. Αποουσιάζει ο κ. Μακβέθ από μέσα. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία τρέχουν σε μια φάση μάλιστα που η Υπουργική Γραμματεία σήμερα συνεδριάζει εν εξελίξει και δεν μπορεί να καταλήξει σε κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία συνεδριακής διαδικασίας. Mm-hmm. Πολύ πιθανό από ό,τι μαθαίνω να πάνε πίσω ακόμα και οι σωκοματικές εκλογές σε επίπεδο ημερομηνιών. Μάλιστα. Κώστα, για ΠΑΣΟΚ. Για το ΠΑΣΟΚ. Χριστοδουλάκης σήμερα επανεβεβαίωσε την στήριξή του στον Χάρη Δούκα και ο Χάρης Δούκας συναντήθηκε με τον κύριο Παύλο Γερουλάνο στη Βουλή. Σε καλό κλίμα, λέει σε ανακοίνωσή του ο κύριος Δούκας. Φαίνεται ότι τα τηλέφωνα έχουν ανάψει, συνεχίζονται. Επισήμως, οι συνυποψήφοι μέχρι πρότινος των δύο μονομάχων λένε ότι δεν μπορούν να μετακινήσουν στρατό. Προσπάθεια όμως γίνεται σίγουρα κάτω από το τραπέζι. Μάλιστα. Κύριε Δρυμιώτη, πώς αξιολογήσατε την διαδικασία την εκλογική της πρώτης Κυριακής? Από το ΠΑΣΟΚ θεωρούν νίκη την συμμετοχή αυτού του αριθμού κόσμου και το ότι η εκλογή γίνεται από την βάση. Ποια είναι η δική σας γνώμη? Και ένα σχόλιο αυτό που είπε ο Κώστας μόλις για το αν μπορούν οι υποψήφοι να μετακινήσουν ψηφοφόρους σε κάποιον εκ των δύο. Δηλαδή, αν οι συμμαχίες θα παίξουν ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα. Τι πιστεύετε? Καταρχήν, να πούμε τα καλά. Διεξήχθη μια ευγενής προεκλογική καμπάνια χωρίς εξάρσεις και χωρίς. Είναι προς τιμήν του ΠΑΣΟΚ και των ψηφοφόρων του και των υποψηφίων. Δεύτερον, θέλω να τονίσω κάτι το οποίο το έχω πει παντού. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η στάση του Γερουλάνου, ο οποίος παρά το γεγονός ότι ήταν πολύ μικρή η διαφορά, παραδέχτηκε την ήττα του και χωρίς να πει τίποτα άλλο, χωρίς να ζητήσει ούτε ξαναμέτρημα των ψήφων. Και αυτό δείχνει πολιτικό πολιτισμό, είναι ο οποίος λείπει από τη χώρα μας σε πολλά επίπεδα και σε πολλούς ανθρώπους. Mm-hmm. Τώρα, για τον τρίτο, ας πάμε, το ότι λέει ότι δεν μπορεί να μετακινήσουν στρατό. Απ' την άλλη μεριά όμως ο Γερουλάνος πριν από τις εκλογές είχε πει ότι καλό είναι αυτός που θα εκλεγεί να έχει παρουσία στην Βουλή, πράγμα που σημαίνει ότι ο Δούκα δεν έχει παρουσία στην Βουλή. Τώρα, εγώ προσωπικά δεν μου αρέσουν οι εκλογές από τη βάση. Ξεκίνησε από την 2004 με τον Παπανδρέου, ο οποίος δεν είχε αντίπαλο, οπότε δεν είχε και νόημα δηλαδή αν η εκλογή ήταν από τη βάση ή ήταν από οτιδήποτε άλλο. Και έχει εξελιχθεί, δεν ξέρω, θέλω να το πω, νομίζω ότι δεν είναι γνήσιες οι εκλογές. Εφόσον ο κάθε ένας έχει το δικαίωμα να πάει να ψηφίζει πληρώνοντας 3 ευρώ, mm-hmm. Ποιος εγγυάται ότι αυτοί οι 303.000 αύριο θα ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ ή η ψηφορία την οποία δώσαν, η ψήφος την οποία έδωσαν ήταν για το καλό ή για το κακό του ΠΑΣΟΚ? Δηλαδή, εγώ ξέρω πολλούς νεοδημοκράτες που ψήφισαν στις εκλογές του ΠΑΣΟΚ και ξέρω και τι ψήφισαν κιόλας. Και εγώ ξέρω. Την κυρία Διαμαντοπούλου το είπε, ναι. Και ξέρω και πολλούς Συριζαίους οι οποίοι ξέρω και τι ψήφισαν. Ψήφισαν Δούκα. Ο καθένας για τους δικούς του λόγους. Οι μεν δύο πρώτοι
με την ιδέα του ότι αν στις επόμενες εκλογές ο Μητσοτάκης δεν έχει αυτοδυναμία, πιο εύκολα θα τα βρει με τον Γερουλάνο ή την Διαμαντοπούλου παρά με τον Δούκα. Και οι Σιριζέοι για τον ίδιο λόγο, το ότι επειδή είναι υποδιάλυση το δικό τους κόμμα, ψάχνουν να βρουν κάποιο άλλο το οποίο να έχει αριστερές, ας πούμε, ρίζες, ούτως ώστε κάπου να κολλήσουν και αυτοί. Αν πάμε και παρακάτω, ακόμα και οι δύο Κυριακές και αυτές έχουν πρόβλημα. Ναι. Δεν είναι η διαδικασία από τη βάση, αλλά και οι δύο Κυριακές, γιατί πάντα η δεύτερη Κυριακή δημιουργεί, δηλαδή πόσο γνήσια είναι, σα λέω το παράδειγμα της Αθήνας. Πήρε ο Μπακογιάννης 41% την πρώτη Κυριακή, δηλαδή για ελάχιστους ψήφους δεν κάλυψε το 42% να βγει από την πρώτη Κυριακή, και ο Δούκας πήρε 14%. Πόσο γνήσιο είναι αυτή η αντιστροφή τη δεύτερη Κυριακή. Το ίδιο ισχύει και στις εσωκομματικές εκλογές. Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να απλοποιήσουμε αυτές τις διαδικασίες. Έστω και με σχετική πλειοψηφία, ο πρώτος να είναι πρώτος και να τελειώνει. Ούτε δεύτερες εκλογές, ούτε τίποτα άλλο, ούτε μεταξύ μονομάχων. Τι σημαίνει μεταξύ μονομάχων, και άλλοι μονομάχοι ήταν. Βλέπετε, κύριε Δρυμιώτη, περιθώριο ανατροπής του σκηνικού, ή το ακλόνητο φαβορί Ανδρουλάκης θα είναι ο νικητής, τι πιστεύετε? Ακλόνητο φαβορί δεν υπάρχει κανείς, γιατί όπως. Είναι φαβορή, αλλά δεν είναι ακλόνητο. Γιατί, σαν λέω, μετά την αντιστροφή. Ναι, γιατί έτσι ήταν και ο Μπακογιάννης. Ακλόνητο ήταν το φαβορή. Εγώ θα βάζα πολύ μεγάλο στίχημα τότε, γιατί δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό που έγινε. Τι να σας πω, αυτό δεν το έχω ξαναδεί στα 40 χρόνια. Τι 40, είναι και παραπάνω τώρα, 40 και χρόνια, 43 χρόνια που κάνω εκλογές. Δεν έχει ξαναγίνει τέτοια ανατροπή. Πράγμα που σημαίνει ότι η δεύτερη Κυριακή νοθεύει το αποτέλεσμα. Το, νοθεύει, το θέμα του Μπακογιάννη, μην το παίρνετε ότι υποστηρίζω τον Μπακογιάννη. Υποστηρίζω ότι όποιος και να ήταν, και ανάποδα να είναι, ο Δούκας να είχε πάρει 41 και ο Μπακογιάννης 14 και να βγαίνει ο Μπακογιάννη, για μένα είναι νοθευμένο το αποτέλεσμα, διότι αυτή που ψήφισα, προσέξτε να δείτε, τη δεύτερη Κυριακή έχεις μία προηγούμενη γνώση. Ξέρεις τι συνέβη τις προηγούμενες και μπορείς να γίνεις ρυθμιστής χωρίς να είναι η γνήσια έκφρασή σου. Έτσι δεν είναι? Η βούλησή σου. Μάλιστα. Ε? Λάμπρο, παρακαλώ. Ένα θέλω να ρωτήσω τον κύριο Δημιώτη, αναφορικά με όλη αυτή τη συζήτηση, η οποία είναι εν εξελίξη λίγες ημέρες πριν το δεύτερο γύρο, ότι το ΠΑΣΟΚ θα αποτελέσει με τον Νίκο Ανδρουλάκη ή με τον Χάρη Δούκα μια εναλλακτική πύλη της ελληνικής κεντροαριστεράς και ότι θα παρουσιαστεί ένα πρόσωπο πρωθυπουργήσιμο. Βλέπετε ανάμεσα στους δύο κάποιες πιθανότητες πρωθυπουργήσιμης? Λυπάμαι που θα το πω, αλλά επειδή δεν έχω μάθει να μασάω τα λόγια μου. Ο Ανδρουλάκης, στις προηγούμενες δημοσκοπήσεις που βγαίνανε, ενώ το ΠΑΣΟΚ κυμαίνεται γύρω στο 15%, η καταλληλότητα του για πρωθυπουργός ήταν 8 με 10. Δηλαδή, ούτε τους ίδιους τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ δεν μπορούσε να πείσει. Τώρα, ο Δούκας, πολλό μάλλον. Έχω την εντύπωση ότι ο Δούκας σε λιγότερο από ένα χρόνο ουσιαστικά απογοήτευσε και τους ψηφοφόρους που τον ψήφισαν στην Αθήνα. Και τρίτος ή τέταρτος ήταν στην Αθήνα, δεν ξέρω ακριβώς. Αλλά... Τέταρτος. Νομίζω ότι αυτό είναι ενδεικτικό του ότι δεν είναι πρωθυπουργισμός. Δηλαδή, πολύ σωστά κάνετε αυτή την παρατήρηση ότι και ο ένας και ο άλλος, κάπου το είδαμε να το λένε ότι ο Μητσοτάκης είναι αυτός ο οποίος χαίρεται με το δίδυμο που έχει πάει τη δεύτερη Κυριακή. Κώστα, ένα σχόλιο. Θα έχουμε και αργότερα τον κύριο Τζανακόπουλο για να το ρωτήσω από την αριστερά, αλλά θέλω να το βάλω στο τραπέζι. Το σενάριο που συζητούσαμε το καλοκαίρι έχει απομακρυνθεί, το να δημιουργηθεί ένας νέος φορέας στην κεντροαριστερά. Γιατί μιλάμε τώρα εκλογές στο ΠΑΣΟΚ, εκλογές στο ΣΥΡΙΖΑ, συνέδριο στη Νέα Αριστερά. Αυτό απομακρύνει το σενάριο σύμπραξης. Εξαρτάται ποιος θα βγει. Εάν βγει ο Ανδρουλάκης, εγώ νομίζω ότι αποκρίνει. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Αν βγει ο Δούκας, πολύ πιθανό να το δούμε αυτό. Γιατί αυτή είναι και η ελπίδα την οποία έχουν οι πιο αριστεροί του ΠΑΣΟΚ, ας το πούμε, και
πολλοί του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι βλέπουν το ΣΥΡΙΖΑ να γίνεται σκορποχώρη. Και για, ψάχνουν να. Γιατί όπως είπατε, ο σκοπός είναι για την κεντροαριστερά είναι να νικήσει το Μητσοτάκη, να κυβερνήσει. Εάν δεν είναι υπουργήσιμοι οι σημερινοί ηγέτες της κεντροαριστεράς, τότε πώς θα γίνει αυτό το σενάριο να γίνει πραγματικότητα. Πρωθυπουργήσιμοι δεν είναι. Λοιπόν, απ' την άλλη μεριά, και από το ΣΥΡΙΖΑ, ποιος να βγει τώρα που να είναι και αυτός. Δηλαδή, ξέρετε, νομίζω ότι το πάθημα του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι μάθημα για τον ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ εξέλεξε κάποιον ο οποίος είχε μια λαμπρή παρουσία τον Κασελάκη και σε λιγότερο από ένα χρόνο το έκανε καλοκαιρινό τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα τον επανεξελέξει κύριε Δρεμιώτη, θα τον επανεξελέξει. Δεν ξέρω, ομολογώ ότι δεν ξέρω. Αυτό λένε οι δημοσκοπήσεις πάντως. Ναι, ας δούμε πρώτα ποιοι θα είναι υποψήφοι, θα έχουμε χρόνο να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Δεν ξέρουμε αν θα είναι και υποψήφιος μετά από αυτή την εισαγωγή. Θα τον αφήσουμε στο τέλος. Σωστά. Λοιπόν, αλλά λέω ότι, και το λέω με πολύ απλό τρόπο, εάν είσαι άρρωστος, πας στο γιατρό. Αν θες να χτίσεις σπίτι, πας στο μηχανικό. Αν θες να κάνεις πολιτική, φωνάζεις πολιτικό. Ο Κασελάκης δεν ήταν πολιτικός και απεδείχθη ότι ήταν τάβρος στην Ιερομπολία. Το ίδιο είναι και ο Δούκας. Δεν ήταν πολιτικός. Μάλιστα. Ήτες κατηγορίας τον θεωρείτε, έτσι. Ήτες κατηγορίας τον θεωρείτε, μάλιστα. Ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Ευχαριστούμε και τη χρόνο σας. Ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε και τον Λάμπρο. Ο Κώστας παραμένει μαζί μου. Ευχαριστούμε πολύ. Είστε καλά. Θα μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Θα έρθουμε εδώ στο στούντιο που έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Τζανακόπουλο, βουλευτής της Νέας Αριστεράς, με αφορμή και ευκαιρία της παρουσίασης στην περιοχή. Είχατε χθες μια εκδήλωση ως Νέα Αριστερά προετοιμασίας για το συνέδριό σας που είναι το Νοέμβριο. Ευχαριστούμε τον χρόνο σας καταρχάς. Εκτιμούμε ιδιαίτερα την παρουσία. Για την πρόσκληση, καλώς σας βρήκα. Πράγματι, εχθές είχαμε μια εκδήλωση της Νέας Αριστεράς στο δρόμο για το ιδρυτικό μας συνέδριο που θα διεξαχθεί 7 με 10 Νοέμβριο, όπου φιλοδοξούμε να δημιουργήσουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις για μια αριστερή πολιτική εναλλακτική. Επομένως, να ξεκινήσουμε από αυτό. Είστε ένα νέο κόμμα, στελεχωμένο βεβαίως από έμπειρα στην πολιτική στελέχη, αν και νέα στην ηλικία τους. Τι θα κρίνει αυτό το συνέδριο του Νοέμβρη στον απόϊχο της τελευταίας προεκλογικής μάχης που δώσατε και εν μέσω σημαντικότατων πολιτικών αλλαγών. Είναι ένα συνέδριο το οποίο θα καθορίσει την πολιτική σας γραμμή και την ιδεολογική σας θέση ή αυτή έχει διαμορφωθεί έτσι κι αλλιώς εκ της γενέσης της, εκ της δημιουργίας της. Ναι. Ναι. Κοιτάξτε, πράγματι είναι ένα νέο πολιτικό εγχείρημα σε μια συγκυρία όπου υπάρχει ένα σαφές πρόδειλο και πανθομολογούμενο πολιτικό κενό στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς. Αυτή τη στιγμή, μετά τα αποτελέσματα των εκλογών του 2023 και όλες τις εξελίξεις που ακολούθησαν, φαίνεται ότι η αριστερά και ο δημοκρατικός χώρος ευρύτερα ψάχνει τον βηματισμό του. Θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή τα δύο κόμματα που πρωταγωνιστούν εν πάση περιπτώσει στην δημόσια ατζέντα δεν μπορούν να δώσουν πραγματικές λύσεις απέναντι στην πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη για διαφορετικούς λόγους το καθένα. Mm-hmm. Για διαφορετικούς λόγους ο ΣΥΡΙΖΑ, για διαφορετικούς λόγους το ΠΑΣΟΚ. Με αυτή την έννοια θεωρούμε ότι το δικό μας εγχείρημα με μια καθαρή στρατηγική και προτάσσοντας το πολιτικό περιεχόμενο έναντι της διαρκούς εστίασης στα πρόσωπα, τις εσωτερικές διενέξεις και τις ίντριγκες μπορεί να δώσει μια αριστερή εναλλακτική λύση και να διαμορφώσει έναν αξιόπιστο και σοβαρό αριστερό πολιτικό λόγο. Να μιλήσουμε, Κώστα, λίγο και για και τα άλλα δύο κόμματα, στα οποία αναφερθεί ο Τζανακόπουλος, γιατί από τη μία υπάρχει μια. Το ερώτημά μου ήταν κάτι τέτοιο. Μια ανάγκη αλλαγής, αλλά βλέπουμε τα φαβορί να είναι ήδη υπάρχοντες ηγέτες αυτών των κομμάτων. Δηλαδή, μήπως υπάρχει και μια σύγχυση στην βάση των κομμάτων αυτών και όχι μόνο σε επίπεδο στελεχών. Στο ΠΑΣΟΚ ήδη υποβεβαιώθηκαν οι δημοσκοπήσεις. Αν συμβεί κάτι τέτοιο και στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως λένε οι δημοσκοπήσεις, θα έχουμε μια από τα ίδια σε ό,τι αφορά τις ηγεσίες των κομμάτων. Σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα. Αν μου επιτρέπετε το ερώτημα,
η Νέα Αριστερά έχει ανοιχτεί την αγκαλιά και περιμένει ενδεχομένως και νέα διάσπαση από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί φαίνεται ότι εκεί η κρίση βαθαίνει αντί να εξομαλύνονται τα πράγματα. Λοιπόν, να τα πάρουμε ένα-ένα, ναι, και παρακαλώ, να τα βάλουμε σε μία τάξη τα πράγματα. Ανεξαρτήτως, αν θέλετε, της έκβασης, εν πάση περιπτώσει, των νοσοκομματικών διαδικασιών, είτε μιλάμε για το ΠΑΣΟΚ είτε μιλάμε για το ΣΥΡΙΖΑ, το κρίσιμο ερώτημα παραμένει αναπάντητο. Δηλαδή, ποια πολιτική στρατηγική, ποιες προγραμματικές αιχμές, ποιες κοινωνικές προτεραιότητες. Ως προς αυτό, από την τρίμηνη εκλογική, προεκλογική αντιπαράθεση στο ΠΑΣΟΚ δεν γίναμε σοφότεροι, με την έννοια ότι το βασικό ερώτημα εστιαζόταν στις ιδιότητες των προσώπων, αν θέλετε, και πολύ λιγότερο στις πολιτικές στρατηγικές που θα υλοποιήσουν εφόσον κερδίσουν. Άρα νομίζω ότι αυτό είναι εδώ ένα ζητούμενο και για το ΠΑΣΟΚ. Από την άλλη μεριά, στο ΣΥΡΙΖΑ συζητάμε, μάλλον βλέπουμε μια διαλυτική κρίση, την οποία εγώ οφείλω να πω ότι την είχαμε προβλέψει. Και ήταν ένας από τους λόγους για τους οποίους αποχωρήσαμε, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ φαινόταν να διολυσθένει διαρκώς σε όλο και λιγότερο πολιτικές αντιπαραθέσεις, με δεδομένη μια στρατηγική που έχει πια απομακρυνθεί πλήρως από το έδαφος της αριστεράς. Επομένως δεν νομίζω ότι αυτή η διαλυτική κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει αίσια κατάληξη ανεξαρτήτως του αποτελέσματος των εσωκομματικών τους εκλογών. Ο ΣΥΡΙΖΑ βιώνει αυτή τη στιγμή διαλυτική κρίση, η οποία είναι πολιτική κρίση, είναι στρατηγική κρίση, είναι προγραμματική κρίση, είναι ιδεολογική κρίση. Η λόγη της δικής σας διαφωνίας με τον ΣΥΡΙΖΑ. Το ζήτημα είναι κατά πόσο θα εκμεταλλευτείτε ή θα κερδίσετε από αυτή την κρίση. Το ζήτημα το πρώτο είναι για το αν σε περίπτωση αλλαγής προσώπου θα πάψουν και οι λόγοι απομάκρυνσής σας και αποχώρησης από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό προσπαθούσα να πω τώρα, ότι εδώ δεν έχουμε να κάνουμε απλώς και μόνο με την ηγεσία Κασελάκη, με την νίκη Κασελάκη στις εσωκομματικές εκλογές. Έχουμε να κάνουμε με μια γενική πολιτική, ιδεολογική και στρατηγική κρίση την οποία περνάει ο ΣΥΡΙΖΑ και διαρκής μετατοπίσης αυτού του κόμματος μακριά από το έδαφος της αριστεράς. Άρα λοιπόν εδώ να μπορούμε να συζητήσουμε επί συγκεκριμένων προγραμματικών θεμάτων, δηλαδή σε ό,τι αφορά θέσεις για τα εργασιακά, σε ό,τι αφορά την πολιτική στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσουμε για να πράγματι για να διαμορφωθεί ένα αντιπαλοδέο στο Μητσοτάκη. Σε όλα αυτά τα ερωτήματα ο ΣΥΡΙΖΑ είτε δεν δίνει απαντήσεις είτε δίνει τις λάθος απαντήσεις ανεξαρτήτως των εσωκομματικών στρατοπέδων. Αν θέλετε μπορούμε να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση και πιο αναλυτικά. Βέβαια. Θεωρώ ότι υπάρχει μια διαρκής μετατόπιση προς κεντρώες θέσεις, προς θέσεις οι οποίες και στην οικονομία και στο κοινωνικό κράτος, δείτε ας πούμε την εσωτερική συζήτηση στο ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, πράγματα τα οποία θα ήταν αδιανόητα σε μια προηγούμενη περίοδο, ζητήματα που σχετίζονται με την εξωτερική πολιτική, ζητήματα που σχετίζονται με τις πολιτικές συμμαχίες, όλα αυτά είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο με δεδομένη την σημερινή πολιτική και ιδεολογική κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ να επιληθούν προς θετική κατεύθυνση κατά τη γνώμη μου. Ο Κώστας πολύ σωστά ότι στο τέλος της ημέρας ο αντίπαλός σας είναι η κυβέρνηση και οι πιθανές λάθος επιλογές της. Υπό ποιες προϋποθέσεις η δική σας πολιτική πρόταση θα γίνει διεκδικητής της εξουσίας? Εμείς λέμε το εξής, ότι αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο πρέπει να προτάξουμε είναι το πολιτικό περιεχόμενο. Απέναντι σε μια πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, η οποία στην πραγματικότητα έχει σχεδιάσει και υλοποιεί μια αναδιανομή από τα κάτω προς τα πάνω, από τους φτωχούς στους πλούσιους, γίνεται μια τεράστια αναδιανομή πλούτου και περιουσίας από τους αδύναμους προς τους δυνατούς. Αυτό γίνεται και μέσω της ακρίβειας, αυτό γίνεται και με τον προσανατολισμό των χρηματοδοτήσεων του Ταμείου Ανάκαμψης σε πολύ συγκεκριμένες μερικές εκατοντάδες εταιρείες και χωρίς να διαχέεται, αν θέλετε, η χρηματοδότηση αυτή σε όσο το δυνατόν περισσότερους φορείς της οικονομίας. Αυτό γίνεται και μέσω της πορείας ιδιωτικοποίησης στην υγεία, στην εκπαίδευση.
Αυτό γίνεται και μέσω της καθήλωσης των μισθών. Προσέξτε, είμαστε αυτή τη στιγμή στις τελευταίες θέσεις του ΟΣΑ σε σχέση με τον πραγματικό μισθό και ο πραγματικός μισθός έχει υποστεί μια μείωση τα τελευταία χρόνια της τάξης του 10% όταν μιλάμε για τον μέσο μισθό, έτσι, λόγω της ακρίβειας ακριβώς. Όλα αυτά σηματοδοτούν μια πολιτική αναδιανομής από τα κάτω προς τα πάνω. Συνειδητή λέτε. Απολύτως. Απολύτως συνειδητή. Το ζήτημα είναι για να δημιουργηθεί το αντίπαλο θέος για να αντιμετωπίσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη, πρέπει να υπάρξουν συνέργειες, συνεργασίες. Φαίνεται ότι από μόνο του ούτε το ΠΑΣΟΚ ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, πόσο μάλλον η Νέα Αριστερά, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Υπάρχουν, βλέπετε συνομιλητές στο ΠΑΣΟΚ και στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα σας πω. Δηλαδή θα βόλευε, έτσι, επειδή μας αρέσει δημοσιογραφικά και οι αριθμοί και τα ονόματα, ναι, και τα πρόσωπα. Θα σας πω το εξής. Συνομιλείτε καλύτερα με τον Ανδρουλάκη ή με τον Χαριλούκα, για παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένας οργανωμένος πολιτικός. Την επόμενη μέρα προφανώς εννοώ. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένας πολιτικός οργανωμένος πολιτικός διάλογος. Πράγματι έχετε δίκιο ότι με δεδομένα τα σημερινά αριθμητικά. Δεν είναι. Με δεδομένους τους σημερινούς συσχετισμούς, πράγματι δεν προκύπτει ότι κάποιο κόμμα μπορεί μόνο του να αποτελέσει αντίπαλο δέος στο Μητσοτάκη. Όμως η πολιτική δεν είναι στατική. Mm-hmm. Να σας θυμίσω, ας πούμε, ότι το 2009 ο ΣΥΡΙΖΑ έπαιρνε 4,5-4,6% και δύο χρόνια μετά έφτασε στο 27%. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι ένα. Αυτό δεν γίνεται από μια μέρα στην άλλη. Δεν γίνεται σίγουρα και από μια μέρα στην άλλη. Σε μια κινησία, σε μια πραξία. Αλλά εδώ δεν έχουμε κινησία. Εδώ έχουμε μια απόλυτη ρευστοποίηση του πολιτικού σκηνικού, τουλάχιστον στο αριστερό φάσμα. Πλήρης ρευστοποίηση. Βλέπετε ότι τα πράγματα είναι απολύτως ακόμα ανοιχτά. Και αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι για να μπορέσουν να υπάρξουν. Βρισκόμαστε λίγο πριν τη γέννηση κάτι νέο, όχι, κάτι καινούργιο. Για να κάτι υπάρξουν συνέργειες και συγκλήσεις, πρέπει να προταχθούν τα πολιτικά περιεχόμενα και όχι τα πρόσωπα. Και σας λέω, σε ό,τι αφορά τα πολιτικά περιεχόμενα, δηλαδή το πρόγραμμα, τη στρατηγική, δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να υπάρχουν ούτε διαθέσεις, ούτε σοβαρές πολιτικές προϋποθέσεις από τη μεριά των δύο μεγάλων κομμάτων. Το ΠΑΣΟΚ κινείται σε μια κεντρώα γραμμή και αυτό δεν έχει να κάνει με το ποιος θα είναι επικεφαλής, η οποία δεν αμφισβητεί ευθέως τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας. Σε πάρα πολλά πράγματα, αντιθέτως, βλέπουμε συγκλήσεις του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Από την άλλη μεριά, ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε διαλυτική κρίση, άρα δεν μπορεί κανείς να θέσει προϋποθέσεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Άρα χάνουμε το στόχο που είναι ο Μητσοτάκης. Ο στόχος είναι οι πολιτικές του κυρίου Μητσοτάκη. Σύμφωνα, διότι αν είναι να αντικαταστήσουμε, ναι, διότι αν είναι να αντικαταστήσουμε τον κύριο Μητσοτάκη με κάποιον ο οποίος θα είναι ένα άλλο πρόσωπο που θα υλοποιεί τις ίδιες πολιτικές, νομίζω ότι δεν έχουμε κάνει κανένα βήμα μπροστά. Άρα το κρίσιμο εδώ είναι οι πολιτικές. Και σας λέω ότι εδώ οι προϋποθέσεις από τη δική μας μεριά είναι σαφείς. Θα βάλουμε στο επίκεντρο τη μισθωτή εργασία. Mm-hmm. Θα επαναφέρουμε τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Θα κάνουμε μια πολιτική ενίσχυσης του κοινωνικού κράτους. Θα αμφισβητήσουμε τη στρατηγική των πρωτογενέων πλεονασμάτων που θα είναι στο ύψος του 2,5% για την επόμενη τετραετία. Θα πάρουμε μια σαφή θέση απέναντι στην ενιαία ευρωπαϊκή αμυντική πολιτική που σκοπεύει να οδηγεί στην Ευρώπη στην κατεύθυνση της συγκρότησης πολεμικής οικονομίας. Εδώ τα πράγματα είναι πάρα πολύ καθαρά ως προς τις διαιρετικές τομές. Και αντιλαμβάνουμε ότι οι θέσεις αυτές είναι προϋπόθεσή σας για οποιαδήποτε συνεργασία σε επίπεδο προσώπων ή σε επίπεδο κάτι διαφορετικό. Είναι προϋπόθεση για να μπορέσει να εκκινήσει ένας πολιτικός διάλογος που θα έχει αποτέλεσμα να συγκροτηθούν πολιτικές συμμαχίες που θα είναι ακόμα πραγματικά απέναντι στις πολιτικές δεξιάς. Δεν είναι όριμες για να γίνει αυτό. Νομίζω πως δεν είναι. Τώρα, να αξιοποιήσουμε λίγο την παρουσία σας στην Βουλή. Αντιλαμβάνεστε τριγμούς στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας που ακούμε? Η πίεση των βουλευτών από τα πραγματικά προβλήματα, από την πραγματική εικόνα στην κοινωνία έξω γίνεται αντιληπτή? Κοιτάξτε, πράγματι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια αρκετά δύσκολη κατάσταση, με την έννοια ότι το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών διαμόρφωσε ρογμές στην κυριαρχία Μητσοτάκη εντός του κόμματος. Βλέπουμε και την
αντιπολιτευτική στάση που κρατούν οι δύο πρώτοι. Ορίστε. Α, λέτε τους οι δύο πρώην πρωθυπουργοί. Βλέπουμε τις ερωτήσεις οι οποίες καταντίθενται, αλλά σας ξαναλέω ότι η απάντηση στην πολιτική της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορεί να έρθει ούτε από τη λαϊκή δεξιά, ούτε από την άκρα δεξιά, ούτε από κεντρώες συγκλήσεις οι οποίες δεν έχουν σαφές αντινεοφιλελεύθερο στρατηγικό πρόσημο. Νομίζω ότι η απάντηση στη Νέα Δημοκρατία μπορεί να έρθει μόνο με πολιτικές που θα έχουν κοινωνικό πρόσημο, αριστερό πρόσημο και σαφή αντιπαράθεση με σαφές την δεξιά. Τώρα, σε ό,τι αφορά την κατάσταση που επικρατεί στη Νέα Δημοκρατία, πράγματι σας είπα ότι αντιμετωπίζει προβλήματα η κοινοβουλευτική της ομάδα συνοχής, ας το πούμε έτσι, με ένα είδος κοινωνικής αντιπολίτευσης που γίνεται από την μεριά κάποιων βουλευτών. Όμως, το πρόβλημα εδώ είναι ότι δεν υπάρχει πολιτικό αντίπαλο δέος στον κύριο Μητσοτάκη. Και όταν λέμε πολιτικό αντίπαλο δέος, εννοούμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα αμφισβητήσει τον πυρήνα του στις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Πριν πει όμως στα τοπικά, καταλαβαίνω, θα πάμε λίγο και στα τοπικά. Θέλω μια προσωπική ερώτηση στον Δημήτρη Τζανακόπουλο. Επειδή είναι και το ιδρυτικό συνέδριο μπροστά, φιλοδοξίες. Θα πάμε με το πρόσωπο του κυρίου Χαρίτση ή θα έχουμε εκλογή νέου αρχηγού? Όχι, δεν νομίζω ότι. Καταρχάς, αυτή τη στιγμή ο Αλέξης Χαρίτσης είναι πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας. Ναι, κάποια στιγμή πρέπει να γίνεται κόμμα, πρέπει να υπάρξει αρχηγός. Θα γίνουμε το ιδρυτικό μας συνέδριο. Το ιδρυτικό μας συνέδριο θα μας συγκροτήσει, εν πάση περιπτώσει, σε κόμμα. Θα υπάρξει ένα νέο καταστατικό και από εκεί και πέρα θα προχωρήσουμε σε εκλογή Προέδρου. Και νομίζω ότι ο Αλέξης Χαρίτσης έχει αποδείξει ότι μπορεί κάλλιστα. Ο Δημήτρης Τζανακόπουλος δεν έχει τέτοιο ενδιαφέρον. Ο Δημήτρης Τζανακόπουλος δεν έχει κανένα τέτοιο ενδιαφέρον και δεν νομίζω ότι υπάρχει και κανένα άλλο που να έχει τέτοιο ενδιαφέρον. Άρα σε όλα τα κόμματα το θέμα ηγεσία. Εμείς δεν αντιμετωπίζουμε τέτοια προβλήματα. Ο Αλέξης Χαρίτσης ηγείται με επάρκεια, με έμπνευση και νομίζω ότι είχε μια εξαιρετική παρουσία όλο το προηγούμενο διάστημα και έχει παίξει κεντρικό ρόλο ώστε να μπορέσουμε να συγκροτηθούμε σε μια δύσκολη πολιτική. Στα δικά μας, τα ακούτε από τα στελέχη του κόμματος, τα γνωρίζετε και εσείς από τις επισκέψεις, τα ακούσατε και χθες. Η περιοχή είναι σε μια διαδικασία, μια μετάβαση. Με το χρονοδιάγραμμα που έχει επιβάλει, αποφασίσει η κυβέρνηση, από ό,τι φαίνεται υπάρχουν ζητήματα στην εφαρμογή του προγράμματος της κυβέρνησης, τα οποία, Κώστα, τα βλέπουμε μπροστά μας όχι στο εγγύς μέλλον, στο παρόν. Ακόμα και η τηλεθέρμανση, δηλαδή η θέρμανση δεκάδων χιλιάδων συμπολιτών μας, είναι στον αέρα αυτή τη στιγμή. Ναι, για φέτος. Εγώ θα σας πω το εξής. Άκουγα εχθές και τον πρώην δήμαρχο, ο οποίος ήρθε και. Ο κύριος Ιωαννίδης, ο οποίος ήρθε, τοποθετήθηκε στην εκδήλωσή μας και έκανε μια πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα παρέμβαση. Τα πράγματα έχουν ως εξής. Πράγματι είμαστε σε διαδικασία μετάβασης. Αυτό δεν μπορεί να επερωτηθεί. Είναι ένα δεδομένο. Mm-hmm. Αυτό θα πρέπει να το δεχτούμε. Από εκεί και πέρα το ερώτημα είναι με τι όρους θα γίνει αυτή η μετάβαση. Και μας περιέγραφε για παράδειγμα ο κύριος Ιωαννίδης εχθές μια προσπάθεια η οποία γίνεται εδώ έτσι ώστε να συγκροτηθούν ενεργειακές κοινότητες και στην προσπάθεια οι οποίες θα μπορούσαν να επιλύσουν σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό το ζήτημα που δημιουργείται με την μετάβαση στη μετα λιγνητική εποχή με όρους κοινωνικής αν θέλετε δικαιοσύνης. Προσπαθήσανε λοιπόν να οργανώσουν αυτή την ενεργειακή κοινότητα και βρήκαν απίστευτα τεχνικά και σε τελευταία ανάλυση πολιτικά εμπόδια για να το κάνουν αυτό. Και ο λόγος ποιος είναι? Ο λόγος είναι ότι η κυβέρνηση με το μόνο το οποίο ασχολείται είναι με τις χρηματοδοτήσεις και τις εξυπηρετήσεις για μεγάλες και πολύ μεγάλες επενδύσεις στην περιοχή, οι οποίες δεν έχουν κανένα απολύτως κοινωνικό πρόσημο. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι χρειάζεται και εδώ μια. Και συμβάλλουν ελάχιστα στην τοπική οικονομία. Ακριβώς αυτό σας λέω. Άρα χρειάζεται και εδώ μια αλλαγή στρατηγικής. Να μπορέσει η τοπική κοινωνία να οργανωθεί με όρους οι οποίοι νομοθετικά και θεσμικά προβλέπονται να συγκροτηθούν ενεργειακές κοινότητες έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το αυξημένο ενεργειακό κόστος μέσω ακριβώς των αθροισμάτων και των συνενώσεων της τοπικής κοινωνίας. Αυτό πρέπει να το καταλάβει και η τοπική κοινωνία. Ο λιγνίτης έχει τελειώσει σε ολόκληρο τον κόσμο. Mm-hmm.
Και αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο πρέπει να το κοιτάξουμε κατάματα και να βρούμε τους τρόπους για την δίκαιη και εξισωτική μεταβάση στην μεταλιγνητική εποχή. Και η λύση είναι οι ενεργειακές κοινότητες. Δεν μπορεί να είναι μια επιστροφή, αν θέλετε, στις παλιές καλές μέρες, οι οποίες σε τελευταία ανάλυση δεν ήταν και τόσο καλές. Αλλά κανείς δεν μιλά για επιστροφή στο λιγνίτη, αλλά ενδεχομένως να παραταθεί το χρονικό διάστημα, η ταχύτητα που πηγαίνουμε, γιατί πηγαίνουμε πολύ γρήγορα και δεν είμαστε έτοιμοι. Για να θες ότι δεν έγιναν κάποιες κινήσεις πριν. Ακούστε, είναι βία. Παράδειγμα, ακόμα και η Γερμανία μιλά για το 2038, ενώ εμείς βιαζόμαστε. Εντάξει, η μετάβαση, τουλάχιστον με αυτά που λένε οι άνθρωποι που γνωρίζουν την λιγνητική, εν πάση περιπτώσει, παραγωγή, είναι κάτι το οποίο έχει ήδη συντελεστεί. Και το θέμα είναι πώς θα το αντιμετωπίσουμε χωρίς να λέμε παραμύθια στους εαυτούς μας. Και η λύση, νομίζω ότι είναι ακριβώς αυτή η λογική των συνεργειών της κοινωνίας για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, και βέβαια αυτό πρέπει να υποστηριχθεί από μια πολιτική δύναμη και από μια κυβερνητική δύναμη η οποία δεν έχει ως μοναδικό της σκοπό την χρηματοδότηση και την εξυπηρέτηση των μεγάλων και πολύ μεγάλων επενδυτικών projects, τα οποία δεν αφήνουν, όπως είπατε κι εσείς, τίποτα στην τοπική κοινωνία. Και εκεί είναι που συγκρούονται πραγματικά οι διαφορετικές αντιλήψεις για την δίκαιη μετάβαση, όπως συγκρούονται οι διαφορετικές αντιλήψεις για την οικονομία και την κοινωνία γενικά. Γιατί στο τέλος όλα είναι πολιτική. Ευχαριστούμε τον χρόνο σας, κύριε Τζανακόπουλε. Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και τον Κώστα. Εμείς θα περάσουμε σε διαφημίσεις 2 λεπτών και επιστρέφουμε. Επιστροφή στην εκπομπή μας επίκεντρο, μέρος δεύτερο. Θα περάσουμε τώρα να ανοίξουμε το θέμα που συζητείται εντόνως στη Δυτική Μακεδονία τις τελευταίες ημέρες. Είναι το θέμα των ημερών για τις περιοχές που αφοδοτούνται από τηλεθέρμανση, καθώς από ό,τι φαίνεται υπάρχουν ζητήματα στη λειτουργία ακόμα και την φετινή της τηλεθέρμανσης, με τα γνωστά οικονομικά και όχι μόνο θέματα. Για το θέμα αυτό έχουν υπάρξει αλλεπάλληλες επαφές αυτοδιοικητικών και πολιτικών φορέων της περιοχής μας στην Αθήνα με το Υπουργείο, εκπροσώπους της κυβέρνησης και με την ΔΕΗ. Έχουν γίνει και συσκέψεις κατά τόπους εδώ στην περιοχή αυτοδιοικητικών σε μια προσπάθεια καταγραφής μιας κοινής στρατηγικής αντιμετώπισης των προβλημάτων. Πάμε να δούμε πού βρισκόμαστε σήμερα. Είμαστε πάντα εδώ με τους συναδέλφους Θόδωρο Καρυπίδη και Κώστα Μαυρίδη. Θα βάλουμε στην κουβέντα μας και τον Δήμαρχο Κοζάνης, Γιάννη Κοκαλιάρη. Καλησπέρα σας, κύριε Δήμαρχε. Καλησπέρα, κύριε Κοκαλιάρη. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, κύριε Δήμαρχε. Το ρεπορτάζ το έχει ο Κώστας για το πού βρισκόμαστε μέχρι σήμερα, και συνέχεια θα μας πείτε εσείς, κύριε Δήμαρχε, πού θα πάμε από εδώ και πέρα. Γιατί το ερώτημα που ακούγαμε τα προηγούμενα χρόνια, Κώστα, ήταν πότε θα ανοίξει τηλεθέρμανση. Φέτος ακούμε θα ανοίξει τηλεθέρμανση και πόσο θα κοστίσει. Εγώ δεν θέλω να μπω στην κινδυνολογία. Θα ανοίξει τηλεθέρμανση. Το πόσο θα μου κοστίσει, αυτό μένει να το απαντήσει ο κύριος Δήμαρχος ή η κυβέρνηση καλύτερα. Τώρα θα έλεγα ότι θα χωρίσουμε σε τρεις τομείς το πρόβλημα. Το ένα είναι το χρέος, δηλαδή το οικονομικό άνοιγμα απέναντι στη ΔΕΗ. Το άλλο είναι για το Δήμο Κοζάνης, έχει να κάνει και με τα CO2, δηλαδή τους ρήπους. Το άλλο είναι η μεταβατική περίοδος. Ποια θα είναι η τιμή στο διάστημα αυτό των 2,5 περίπου χρόνων μέχρι να ολοκληρωθεί η σύθεια. Και το τρίτο είναι πώς θα ξεκινήσει η τηλεθέρμανση. Με ποιον τρόπο δηλαδή θα λειτουργεί η τηλεθέρμανση, είτε με τον λιγνίτη των ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, είτε τους ηλεκτρολέβητες σε ό,τι αφορά την Πτολεμαϊδα. Αυτά είναι τα τρία ζητήματα. Έχει βρεθεί, φαίνεται από το ρεπορτάζ, ότι έχει βρεθεί ένας κοινός τόπος ό,τι αφορά το χρέος, πώς αυτό θα πληρωθεί, στο βαθμό που θα πληρωθεί. Μένει ανοιχτό η τιμή μονάδας και η μεταβατική περίοδος.
Εκεί υπάρχει αδιέξοδο. Πριν ακούσουμε τον Δήμαρχο, θέλω να πάω στο Θοδωρή που έχει περάσει, Θοδωρή, από την θέση αυτή, από θέση ευθύνη. Δεν σας ακούω. Θα μας ακούσει ο κύριος Δήμαρχος. Ναι. Δεν σας ακούσα, δεν σας ακούγα. Τώρα μας ακούτε, κύριε Δήμαρχε. Σας ακούω, βεβαίως. Ωραία. Ήθελα να ρωτήσω τον Θοδωρή πριν πάω σε εσάς, επειδή έχει περάσει από θέση ευθύνη, έχει διαχειριστεί δύσκολες καταστάσεις. Εσείς, είναι δύσκολο να το πείτε αυτή τη στιγμή. Ο Θοδωρής μπορεί να το πει. Πόσο δύσκολος διαπραγματευτής είναι η ΔΕΗ, Θοδωρή? Καταρχήν, να καλησπέρισω τον Δήμαρχο. Χαίρομαι που τον βλέπω. Θέλω να κάνω μια αρχική τοποθέτηση ότι αυτή τη στιγμή η αυτοδιοικητική μας και στην Κοζάνη και στην Εορδέα αλλά και στο Αμίντο καλούνται να κουβαλήσουν ένα δυσανάλογο βάρος που δεν τους αναλογεί εξ ολοκλήρου, έτσι. Διότι αυτή η εξέλιξη είναι μια καθαρά εξέλιξη κατόπιν πολιτικής αποφάσεως του Πρωθυπουργού. Και τα αρνητικά τα βλέπουμε όλοι μας στην περιοχή, έτσι, και στα ζητήματα της καθημερινότητας, της οικονομίας, της αστυφιλίας, του δημογραφικού, των επιχειρήσεων. Τα ξέρει ο Δήμαρχος, νομίζω ότι θα μας τα πει. Άρα λοιπόν καλούνται να υπηρετήσουν μια πολιτική η οποία οδηγεί σε αδιέξοδα. Την ίδια στιγμή η αυτοδιοίκηση, τα οικονομικά της έχουν συρρυκνωθεί πάρα πολύ. Ένα πολύ υψηλό κόστος αναγκαστικά θα το μετακυλήσουν και ήδη το έχουν μετακυλήσει στους πολίτες. Αλλιώς δεν βγαίνει ο λογαριασμός, δεν μπορεί να λειτουργήσουν οι Δήμοι. Και σημερινά φρέσκα, να τα πούμε στα φίλια, κάστανα που είναι και η περίοδος, κύριε Δήμαρχε, σας ενημερώνω, δεν ξέρω αν είστε ενήμερος. Αυτή την ώρα που εδώ εμείς συζητάμε, στη Βουλή πάει νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών και στο άρθρο 32 διαβάζω: θα έχουμε και πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας για τους δημότες που δεν θα ανταποκρίνονται στις οφειλές προς τους Δήμους. Δηλαδή, μέχρι τώρα τι είχαμε, αν εγώ έκανα μία ρύθμιση με την τηλεθέρμανση που δεν μπορούσα να την πληρώσω. Δήμους και δεν μπορούσα... είναι και δημοτικές επιχειρήσεις. Ναι. Και δεν μπορούσα να ανταπεξέλθω. Προσέξτε το λίγο αυτό. Και δεν μπορούσα να ανταπεξέλθω. Είχα ένα πάγωμα στη φορολογική μου ενημέρωση. Τώρα αυτά πηγαίνουν στην ΑΔΑΕ, πηγαίνουν στις εφορίες, δηλαδή το λέμε απλά. Και από εκεί και μετά, με βάση αυτό το άρθρο 32 αυτού του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών, θα είναι εκτελεστές οι αποφάσεις. Δηλαδή, αν δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις στις οφειλές σου, μπορούν να προβούν και σε κατάσταση της πρώτης κατοικίας. Αυτό αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει σε όλους μας. Εκεί που δεν μπορούμε να κουβαλήσουμε ήδη τα δυσανάλογα βάρη, ξέρει ο Δήμαρχος, νερό δεν μπορούν να πληρώσουν πολλοί συμπολίτες μας, τηλεθέρμανση δεν μπορούν να πληρώσουν πολλοί συμπολίτες μας, το ρεύμα δεν μπορούν να πληρώσουν πολλοί συμπολίτες μας, στο σούπερ μάρκετ δεν μπορούν να πάνε πολλοί συμπολίτες μας. Μέσα σε αυτό λοιπόν τον ασφικτικό κλειό που έχει δημιουργηθεί με αυτές τις πολιτικές, κινδυνεύουμε από οφειλές στους Δήμους μας, που ο Δήμος είναι μια καθαρά διαδικασία ανταποδοτική μεν, αλλά είναι το πρώτο κύτταρο της δημοκρατίας και εκεί είναι οι άνθρωποι για να εξυπηρετούν τουλάχιστον εμάς εδώ, αποκεντρωμένα, αφού δεν έχουμε τις δυνατότητες πρόσβασης στο κέντρο μου ή τις πολιτικές που παράγονται εκεί, να δημιουργηθεί μια ένταση την οποία δεν ξέρω πώς θα αντιμετωπίσουν. Και αυτό μας αγγίζει άμεσα, γιατί ξέρουμε όλοι ότι εδώ υπάρχουν υπέρογκες οφειλές. Τις οφειλές που έχει τηλεθέρμανση δεν τις συσσόρευσε γιατί κάποιοι έκαναν ατασταλίες ή ο Δήμος δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Συσσωρεύτηκαν από πολιτικές που ασκήθηκαν και από το ότι οι πολίτες δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στους λογαριασμούς. Μπορεί να υπάρχουν και οι μπαταχτσίδες, όπως λέμε στην Κοζάνη, κύριε Δήμαρχε, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που πραγματικά δεν μπορούν να τα ανταπεξέλθουν. Δεν ξέρω αυτό πώς μπορούμε να το διαχωρίσουμε, δεν ξέρουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ένα όμως ξέρω. Επειδή, όπως είπε και ο Βαγγέλης, άσκησε διοίκηση. Οι αποφάσεις είναι πολιτικές. Και πολιτικά θα δώσουν λύση στις δικές τους αποφάσεις. Διότι αυτοί μας οδήγησαν εδώ. Αυτά θέλω να πω ως πρώτο σχόλιο. Πού βρισκόμαστε, και νομίζω, κύριε Δήμαρχε, ότι αυτό, κύριε Δήμαρχε, που έχουμε ως σημερινή εξέλιξη του Υπουργείου Εσωτερικών, δεν ξέρω αν είναι εις γνώση σας, αν υπήρξε διαβούλευση μαζί σας πριν πάει αυτό το άρθρο, αυτό το νομοσχέδιο σήμερα στη Βουλή για να ψηφιστεί. Θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε. Να το ακούσουμε, βεβαίως. Κύριε Δήμαρχε, πού βρισκόμαστε σήμερα? Κοιτάξτε, είναι μια δύσκολη κατάσταση, όχι μόνο το κομμάτι της τηλεθέρμανσης, αυτό είναι ένα κομμάτι, απόλυτη μετάβαση που συμβαίνει στην περιοχή μας. Ένα κομμάτι το οποίο όμως αφορά όλους τους πάνω από 100.000 ανθρώπους στη Δυτική Μακεδονία και βέβαια είναι ένα από τα πιο σοβαρά θέματα που απασχολούν την κοινωνία μας και το εισόδημα αυτών των δημοτών. Θα σας πω μόνο ότι ιδίως στα χωριά μας στη Δυτική Μακεδονία οι άνθρωποι πληρώνουν 2, 3, 4.000 ευρώ το χρόνο για τη θέρμανση. Καταλαβαίνετε λοιπόν, με όλα αυτά που περνάει η Δυτική Μακεδονία, με τη φυγή των νέων ανθρώπων, γενικότερα των ανθρώπων, νέοι και παλιοί, όλοι φεύγουν. Απλά είναι πιο σύνηθες των νέων ανθρώπων, γιατί δεν υπάρχει εργασία. Αυτή λοιπόν η μετάβαση
που συμβαίνει τώρα αυτή τη στιγμή στην περιοχή μας, θα έπρεπε να η μετάβαση να ισχυροποιηθεί και οικονομικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ο κ. Καρεπίδης του ξέρει καλύτερα που ναι μεν μιλούσαμε για μετάβαση, αλλά δεν υπήρχε ένα πρόγραμμα, ένα σχέδιο συγκεκριμένο για να μπορέσει όλο αυτό η μετάβαση να διαρκέσει 10-20 χρόνια και να γίνει ομαλή. Όχι, υπήρχε, κύριε Δήμαρχε, υπήρχε σχέδιο συμφωνημένο στις Βρυξέλλες, στον πυρήνα των αποφάσεων. Ήμασταν από τις περιφέρειες πιλότος, ήμασταν η πρώτη περιφέρεια, η πρώτη χώρα μάλλον, που βάλαν τα 60 εκατομμύρια. Αυτά, από αυτά ροκανίζονται σήμερα, από το ΣΔΑΜ, από αυτά ροκανίζονται, που βάλαμε τότε. Και ήταν η Παγκόσμια Τράπεζα Τεχνικό Σύμβουλο. Παρέδωσε, αυτή έχει κάνει όλες τις μετάβασεις. Και στη Ρωσία αυτή πήγε. Έτσι, και στην Καλιφόρνια αυτή η τράπεζα, η Παγκόσμια πήγε. Και παρέδωσε λοιπόν το πόρισμά της και αυτό πετάχθηκε στον κάλαθο των αχρήστων για να πει ο κύριος Μητσοτάκης από τον ΟΗΕ τα κλείνω όλα. Αυτά είναι εις γνώση όλων, έτσι, για να τα λέμε τα πράγματα. Έτσι, και γι' αυτό έτσι, και εμείς αντιδρούσαμε. Θέλω να πω ότι ακούμε για όλα αυτά τα χρήματα της δίκης αναπτυξής μετάβασης, τα οποία όμως μπορεί το σχέδιο να προϋπήρχε, αλλά δεν υπήρχαν τα χρήματα έτσι ώστε να γίνει μετάβαση. Δηλαδή, μόνο τα χρήματα χωρίς σχέδιο ή μόνο το σχέδιο χωρίς χρήματα είναι άχρηστο όταν δεν μπορείς να προχωρήσεις ουσιαστικά στη μετάβαση. Άρα λοιπόν, τι λέμε. Τώρα, στο συγκεκριμένο θέμα της τηλεθέρμασης, αυτό το χρέος που υπάρχει εδώ και κυρίως από CO2, γιατί να μην ξεχνάμε ότι η τηλεθέρμαση Κοζάνης δεν χρωστάει σε ηλεκτρικό ρεύμα, χρωστάει σε ρήπους, τους οποίους από το 2017 και μετά ούτε έχουν ρυθμιστεί, ούτε έχουν πληρωθεί. Και έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουμε σχεδόν 17 εκατομμύρια χρέη, τα οποία τα έχουμε υπογράψει οι δημοτικές αρχές από πολύ παλιά, από το 2017, και σήμερα καλούμαστε να τα πληρώσουμε. Αν όλο αυτό το CO2, η ρήπη, μπαίναν, εσωματωνόταν στην τιμή της τηλεθέρμασης, γιατί αυτά που κάπου έπρεπε να πληρωθούν. Ή ας ήταν, για μένα θα ήταν ακόμη καλύτερο να είναι και διακριτά αυτά. Τόσο για την τηλεθέρμανση, τόσο για τους ρήπους. Διότι αυτά τα αναζητάει η ΔΕΗ τώρα πλέον από την τηλεθέρμανση της Κοζάνης. Ναι. Το ίδιο και της Πλωμαίδας, το ίδιο και το Μιντέου. Άρα λοιπόν πρέπει να πούμε εδώ ότι η τιμολογιακή πολιτική των προηγούμενων ετών έβαζε μέσα την τηλεθέρμανση. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα για να καταλάβετε. Κύριε Δήμαρχε, να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Συγγνώμη λίγο που διακόπτω. Όταν δουλεύουν οι μονάδες το καλοκαίρι, που δεν δουλεύει τηλεθέρμανση, για να έχουν στην Αθήνα τα κλιματιστικά, το CO2 το πληρώνει αυτός που έχει το κλιματιστικό ή το πληρώνει η ΔΕΗ? Το πληρώνει όλη η Ελλάδα. Εμάς το CO2 που μας χρεώνουν εδώ είναι μόνο για τη θερμική ενέργεια που παίρνουμε μόνο για την τηλεθέρμανση. Άρα το πληρώνει η ΔΕΗ και το μετακυλίζει με τους λογαριασμούς της σε όλους τους καταναλωτές. Σωστό? Ναι. Έτσι και είναι. Σωστό. Έτσι και είναι. Γιατί λοιπόν το χειμώνα αυτό? Ναι, το χειμώνα επειδή μας λένε ότι εμείς δεν δίνουμε αλλού ενέργεια, σας χρεώνουμε μόνο την ενέργεια, το CO2 που αντιστοιχεί στην τηλεθέρμανση, την κάθε τηλεθέρμανση. Δεν σας χρεώνουμε άλλο CO2. Mm-hmm. Αυτό λέει η ΔΕΗ. Ότι το CO2 που σας αντιστοιχεί είναι μόνο για τη θερμαντική που παίρνετε για την κάθε τηλεθέρμασή σας. Ωραία, κύριε Δήμαρχε, εδώ βέβαια. Αυτό είναι μετρήσιμο. Πώς γίνεται ο διαχωρισμός? Υπάρχει κάποιος μαθηματικός τύπος? Διασφαλίζεται η εγκυρότητά του? Υπάρχει, διασφαλίζεται. Και ποια, είναι η τιμή, και ποια είναι η τιμή που δίνει στο χρηματιστήριο των ρήπων? Διότι ξέρουμε ότι δικαιώματα μπορούμε να αγοράσουμε όποτε θέλουμε. Υπήρξαν περιόδους που τα δικαιώματα ήταν μηδενικά. Πολύ χαμηλή η τιμή, ιδιαίτερα στην περίοδο του COVID. Και θέλω να ρωτήσω, αν τότε αγοράσαμε εμείς δικαιώματα για να τα έχουμε διασφαλισμένα, ή η ίδια η ΔΕΗ αν το έκανε, ή η κυβέρνηση για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους καταστάσεις που έχουν να κάνουν και με την κοινωνική ευθύνη, έτσι την εταιρική ευθύνη που πρέπει να έχει δει στην περιοχή, αλλά και με ένα κράτος πρόνοιας για τους πολίτες του, που εδώ έχουμε επίσης χειμώνα και βαρύ χειμωνιά. Σε αυτό έγινε καμιά ενέργεια? Όχι, σε αυτό δεν έγινε καμία ενέργεια. Μάλιστα. Και επίσης πρέπει να πούμε ότι όλους αυτούς τους ρήπους, εδώ και 31 χρόνια που θα είχε η πόλη της Κοζάνης από τους Λέβητες, πετρελαίους, δεν τους λογαριάζουμε.
Δεν γίνεται αφαίρεση έτσι, των όχι, αστικών όχι, όχι. ρήπων. Το ότι πετυχαίνουμε περιβαλλοντικό αποτύπωμα δεν το μετράει. Όχι, δεν μετράει. Δεν μετράει. Μόνο το βιομηχανικό αποτύπωμα μετράει. Το αστικό. Είναι σαφές ότι η ΔΕΗ σας βλέπει σαν πελάτη και μάλιστα πελάτη τον οποίο προσπαθεί τώρα να τον πιάσει όχι, στην ανάγκη. Όχι. Εμείς την κάναμε τη ΔΕΗ εργοδότη, ενώ δεν την είχαμε εργοδότη. Έτσι, εργοδότησε τον ο λαός. Ναι. Για να ξέρουμε τι λέμε εδώ. Κύριε Δήμαρχε, άλλο ένα οξύμορο και παράξενο που δεν συμβαίνει στον ιδιωτικό τομέα. Η τηλεθέρμανση πληρώνει τιμή ως απλός καταναλωτής, όχι βιομηχανικό ρεύμα. Το ρεύμα, αυτό που χρησιμοποιεί. Ακριβώς. Εγώ επειδή πέρασα και στα τηλεοστάσια. Πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ. Είναι μεγάλος καταναλωτής. Να τον ακούσουμε, Κώστα. Αυτό συμβαίνει και στο νερό, και στην αποχέτευση στα τηλεοστάσια, και στην ίδρυψη και στην τηλεθέρμανση. Εδώ το ράνο τελεία, κύριε Δήμαρχε. Δεν ανέβηκε το κόστος από την εξορυκτική δραστηριότητα της άντλησης των υδάτων να καίμε παραπάνω ρεύμα για να μπορέσουμε να έχουμε το αγαθό του νερού. Αυτό δεν έπρεπε να συνυπολογιστεί. Βεβαίως. Ναι, αφού κατέβηκε πολύ η γεώτρηση. Γι' αυτό δεν λέει τίποτα η ΔΕΗ. Ακριβώς τίποτα. Δεν λέει τίποτα. Επίσης, η ρήτρα αναπροσαρμογής που ακόμη και νοικοκυριά μπορεί να επιδοτήθηκαν μέχρι ένα σημείο, σκεφτείτε ότι καμία τηλεθέρμανση, καμία ΔΕΙΑ στη χώρα δεν επιδοτήθηκε γι' αυτό. Ναι. Γιατί ενδεχομένως χτυπούσε στην κρατική ενίσχυση. Είχαμε κάνει όμως μια τροπολογία, δεν ξέρω αυτό, πρέπει να το ξέρει και ο νη Περιφέρειας, ο κ. Σαμανατίδης, τότε ήταν και πήξαμε και συνεργαστήκαμε. Είχαμε κάνει μια τροπολογία να μπορούμε να χρηματοδοτούμε και τις επιχειρήσεις, τις δημοτικές, επειδή υπήρχαν πολλά προβλήματα τότε με την περίοδο των μνημονίων και μέσα από τον κρατικό προϋπολογισμό. Και είχαμε αναπτύξει τέτοιου είδους δράσεις ενίσχυσης. Ναι, δεν ξέρω αν ισχύει ακόμη και σήμερα, αν έχει γίνει κάποια αλλαγή στον νόμο. Επειδή χτυπάει στις κρατικές ενισχύσεις, κύριε Καρυπίδη, γι' αυτόν τον λόγο δεν θα μπορούσαν να επιδοτηθούν. Το θέμα είναι από εδώ και πέρα τι κάνουμε. Η τιμολογική πολιτική, από ό,τι φαίνεται, πρέπει να αλλάξει αναγκαστικά, διότι έχουμε μοναδικό πελάτη, τη ΔΕΗ, αγοραστή δηλαδή, προμηθευτή να το πω. Προμηθευτή. Όλες είμαστε στραγγαλισμένοι με την έννοια των χρεών, αλλά από εκεί και πέρα ο μονόδρομος που μας δίνεται για να μπορέσουμε να έχουμε τηλεθέρμανση στα επόμενα χρόνια, και μάλιστα έχει στενέψει αυτός ο κλοιός πάρα πολύ, είναι το αέριο, τίποτα άλλο. Ενώ στην περιοχή μας γίνονται τόσα φωτοβολταϊκά πάρκα, θα μπορούσαμε να έχουμε και μια φθηνή ενέργεια για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τις τιμές χαμηλά. Έτσι με υπολογισμούς, τώρα δεν θέλω να σας μπλέξω με νούμερα, αλλά σίγουρα έτσι όπως είναι τα πράγματα σήμερα, δεν θα μπορεί να έχει την ίδια τιμή τηλεθέρμανση. Έτσι κι αλλιώς δεν έπρεπε να έχει την ίδια τιμή τηλεθέρμανση, γιατί όπως σας είπαμε, το CO2 για να το αποπληρώσουμε κανονικά, η τιμή της τηλεθέρμανσης σήμερα θα έπρεπε να είναι 73 ευρώ τουλάχιστον, που είναι 53. Έτσι λοιπόν, το 53, εγώ θυμάμαι ακόμη από πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ από το 2009 που είχαμε κάνει μία μείωση τότε της τιμής, γιατί δεν είχαμε CO2, πολλά ήταν μηδενικά, ακόμη από τότε είχε να αλλάξει η τιμή της τηλεθέρμανσης. Σκεφτείτε πόσα πράγματα γίνανε, οικονομικές κρίσεις, υγειονομικές, ακρίβεια, πόλεμοι, αύξηση του ενεργειακού κόστους και οι τιμές δεν άλλαξαν. Και δεν άλλαξαν οι τιμές. Κύριε Δήμαρχε, θα αφήσουμε στο τέλος την κρίσιμη ερώτηση το τι να περιμένουμε σε αλλαγή τιμής. Μια ερώτηση από μένα. Αδιαλαξία από την ΔΕΗ, το Υπουργείο πώς σας βοηθά, πώς παρεμβαίνει η κυβέρνηση? Εντάξει, μετά φορτώνουμε τώρα όλα στη ΔΕΗ, είναι πολιτικές αποφάσεις. Η ΔΕΗ είναι μια επιχείρηση. Ναι, γι' αυτό πάω εκεί το θέμα. Ή να απαλλάσσουμε την κυβέρνηση δηλαδή. Δεν κάνει η ΔΕΗ από μόνη της ό,τι θέλει. Η ΔΕΗ είναι μια επιχείρηση, όπως πολύ σωστά είπατε, και αυτό που ζητά είναι τα χρήματα που οφείλονται στη ΔΕΗ. Έχει μετόχους, απολογείται εκεί. Το Υπουργείο έρχεται επικουρικά να κάνει αυτή την μετάβαση, ας το πούμε, και να μπορέσει να βοηθήσει σε όλο αυτό το χρέος που έχει δημιουργηθεί τα προηγούμενα χρόνια. Με ποιον τρόπο θα βοηθήσει, έχει ακουστεί ως πρόταση? Κοιτάξτε, μία επιδότηση ενδεχομένως της τιμής από το ΣΥΘΙΑ και βέβαια μία επιδότηση για τη μεταβατική περίοδο των 2 ετών. Εκεί λοιπόν είναι όλες οι συζητήσεις που γίνονται, είναι για την τιμή της τηλεθέρμανσης και για τα χρέη. Ναι. Τώρα να μην περάσω στα επιμέρους, αλλά όλη η συζήτηση εδώ και τόσους πολλοί μήνες γίνεται για αυτά τα δύο πράγματα. Γιατί ξέρετε ποιο είναι το κακό? Δεν είναι κάτι σταθερό πλέον. Το αέριο ή ακόμη και το CO2 ανεβαίνει και κατεβαίνει καθημερινά.
Δεν μπορούμε λοιπόν να πουλάμε με μια σταθερή τιμή, αυτό μας δυσκολεύει, και όχι μόνο εμάς, και αυτούς που μας πουλάνε τη θερμική ενέργεια, αλλά και εμείς που την δίνουμε μετά στους καταναλωτές, και επειδή είναι καθαρά ανταποδοτική, δεν έχει κάποιο κέρδος, δεν είναι κάποιος ιδιώτης η τηλεθέρμανση για να τα βάλει στην τσέπη της. Ό,τι βγαίνει επενδύεται, επανεπενδύεται στη συντήρηση, σε νέες συνδέσεις ενδεχομένως κτλ. Το ζητούμενο σήμερα είναι να μπορέσει να μείνει σε χαμηλά επίπεδα η τιμή της τηλεθέρμανσης, και αυτό παλεύουμε, και να μπορέσουμε να εξηγειάνουμε τις επιχειρήσεις των τηλεθερμάσεων, έτσι ώστε να πούμε ότι ξεκινάμε από το μηδέν, με μία όμως σωστή τιμολογιακή πολιτική. Γιατί πολλές φορές, και ψηφοθυρικά έχει γίνει αυτό, τα έχουμε δει στα δημοτικά συμβούλια, δεν έχουν πάρει τις αποφάσεις σύμφωνα με τις ανάγκες μιας επιχείρησης. Και αυτά σήμερα τα βρίσκουμε μπροστά μας. Εκεί λοιπόν που πιέζουμε όλοι μας και οι τρεις δήμαρχοι και ο Περιφερειάρχης ακόμη μπορώ να πω, είναι ότι πρέπει να χαμηλώσουμε όσο γίνεται την τιμή σε σχέση με τη ΔΕΗ, να λειτουργήσει επικουρικά το Υπουργείο, να βοηθήσει και για τα χρέη, να βοηθήσει και για την καινούργια σύνδεση με το ΣΥΘΙΑ και τους λέβητες φυσικού αερίου, και βέβαια για μένα δεν θα πρέπει να είναι μονόδρομος το φυσικό αέριο. Δυστυχώς δεν μελετήθηκαν άλλες προτάσεις για εναλλακτικές μορφές ενέργειας, έστω και ένα μείγμα ενέργειας, να είναι ένα μεικτό σύστημα δηλαδή, κύριε Δήμαρχε, για να, πούμε, να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Ναι, κύριε Δήμαρχε, στο Αμίντεο κάναμε το εργοστάσιο της βιομάζας επί των ημερών μας. Έγινε και το χρηματοδοτήσαμε και με δικούς μας πόρους. Έτσι, πέρα από τα ευρωπαϊκά κονδύλια, γιατί δεν έβγαινε ο λογαριασμός. Είχαμε βάλει χρήματα δικά μας τότε από την περιφέρεια και από τον πόρο. Είναι εκεί, λειτουργεί, έχει ένα αποτέλεσμα. Συν το ότι συμβάλλουμε και στην καθαριότητα των δασών, παίρνουμε όλα αυτά τα και προστατεύουμε. Και τώρα που είναι και ο νόμος που επιβάλλεται κι εσείς, συγκεκριμένα οι πολίτες να καθαρίζουν ακόμη και τα οικόπεδα. Άρα υπάρχει ένα πλούσιο υλικό. Αυτό δεν προχώρησε, έμεινε μόνο στα μίντεο, δεν επεκτάθηκε. Αυτό που θέλω εγώ είναι να ρωτήσω είναι το εξής. Πολλά φωτοβολταϊκά στην περιοχή, σωστό? Δέσμευσε η ΔΕΗ εν μία νυχτή όλες τις εκτάσεις, τις οποίες είχαμε δώσει τότε, έτσι, με τον νόμο Κουλουμπή, θυμίζω, ότι θα πάρει η ΔΕΗ το Λιγνίτη και θα ξαναποδώσει τις εκτάσεις στην αυτοδιοίκηση κτλ. Δεν το έπραξε. Τα πήρε, τα έκανε όλα δικά της για χρηματιστηριακούς λόγους και σήμερα αυτά που βλέπουμε. Δεν μπορούμε να δεσμεύσουμε από αυτές τις ποσότητες ενέργειας που έχουν υπερδεσμευτεί, δηλαδή είναι δεκαπλάσια από ό,τι πρέπει να γίνεται. Σε γιγαβατόρες, μιλάω στην περιοχή, να δεσμεύσουμε εκτάσεις και συγκεκριμένες εγκαταστάσεις που από εκεί θα παίρνουμε ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, είτε από φωτοβολταϊκά ή ό,τι οπουδήποτε άλλο, και αυτή την ενέργεια ως ανταπόδοση, διότι στρεβλώνεται πάλι το ΑΕΠ μας. Εδώ θα τζιράρουν αυτοί τα λεφτά, θα φαινόμαστε πλούσιοι ενώ είμαστε φτωχοί. Ως ανταπόδοση λοιπόν, να εσωσκελίσουμε αυτή την αδικία, αυτές τις ποσότητες, πάλι για την εταιρική ευθύνη, για ένα κοινωνικό πρόσωπο της περιοχής που πρέπει να έχει και η ΔΕΗ αλλά και όλοι μας. Δεν θα μπορούσαμε να δώσουμε μία λύση στο κόστος της τηλεθέρμασης? Το έχουμε πει αυτό, κύριε Καρυπίδη, το έχουμε ζητήσει επανειλημμένα. Και τι σας είπανε? Ότι καταρχάς δεν υπάρχει ηλεκτρικός χώρος, πρώτον. Γιατί για δεν μας. Υπάρχει? Γιατί δεν υπάρχει? Για τους δίκους δεν υπάρχει. Δηλαδή στο σπίτι μας δεν υπάρχει χώρος. Θα πάνε στην Κρήτη να το πούνε αυτό? Ναι. Θα πάνε στην Κρήτη να πούνε στο Ηράκλειο ότι δεν έχετε χώρο δικό σας, βάλετε φωτοβολταϊκό για να λειτουργήσετε τις δημοτικές σας επιχειρήσεις? Και ποιος επίσης θα επιδοτήσει όλο αυτό το έργο? Α, μάλιστα. Λοιπόν, απάντηση τώρα. Σε αυτό υπάρχει προηγούμενο. Όπως ξέρετε, εδώ στη Δυτική Μακεδονία πληρώνουμε, όπως είχα δεσμευτεί, 30 με 35, φτάνει και 40% φθηνότερο ρεύμα στα σπίτια μας. Σωστό? Ποιος το καλύπτει αυτό? Ο κρατικός προϋπολογισμός. Νόμος του κράτους, όταν τώρα που βγαίνει ο προϋπολογισμός, γράφουν 17-20 εκατομμύρια για αυτή τη δουλειά στον προϋπολογισμό κάθε χρόνο. Είναι έτσι, κύριε Δήμαρχε? Ναι, ναι. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε μια εγγραφή και για την περίπτωση μείωσης της τιμής της τηλεθέρμασης ως κοινωνική προσφορά στην περιοχή για λόγους περιβάλλοντος και όπως τεκμηριώσαμε εμείς τότε και πήραμε αυτό το ειδικό τιμολόγιο ρεύματος στα σπίτια μας? Εγώ, τι σας λένε? Ο κύριε Καρυπίδη, ότι καταρχάς δεν είναι διατεθειμένη. Έχει γίνει το εξής. Από τη στιγμή που έχει αλλάξει η μορφή η ΔΕΗ τώρα και δεν είναι πλέον επίσης δημόσια, δημόσιο χαρακτήρα. Τώρα νομίζω έχουν αλλάξει άρδεντα πράγματα. Τώρα είναι πιο εύκολο. Τώρα είναι πιο εύκολο. Κύριε Δήμαρχε, το ότι είναι ιδιωτικού δικαίου χαρακτήρα, πέστε το, είναι πιο εύκολο. Γιατί είναι πολύ πιο εύκολο. Δεν σκοντάφτει ούτε στον ανταγωνισμό, ούτε στην ενίσχυση που αντιμετωπιζόταν πρώην στη ΔΕΗ. Αν ήθελαμε να τη βοηθήσουμε τη ΔΕΗ,
που δεν είχε προβλήματα, σκοντάφαμε στην ενίσχυση, έτσι, στο να θέμε τον ανταγωνισμό. Και τώρα πάλι δεν γίνεται η ενίσχυση. Όταν αφορά εμάς, όταν αφορά εσάς, όχι όταν αφορά τους άλλους. Κύριε Δήμαρχε, να ρωτήσω και κάτι ακόμη, γιατί δεν απαντήθηκε το ερώτημα αν τελικά θα έχουμε τηλεθέρμανση φέτος. Αν τελικά 15 Οκτωβρίου θα θερμαίνονται τα σπίτια. Το λέω αυτό γιατί η τηλεθέρμανση, για παράδειγμα, της Κοζάνης παίρνει από τον ατμοελεκτρικό σταθμό Αγίου Δημητρίου. Υπάρχει συμφωνία ότι αυτός ο σταθμός θα λειτουργεί όλο το χειμώνα ή δεν θα χρειάζεται ο Λιγνίτης και θα το κλείνουν το σταθμό και άρα δεν θα έχουμε τηλεθέρμανση? Όχι, όχι, θα έχουμε τηλεθέρμανση. Εγώ πρέπει να το πω και στους δημότες αυτό. Καταρχάς πρέπει να πω ότι ήταν εκβιαστικό το εξώδικο της ΔΕΗ ακριβώς και προς την Κοζάνη αλλά και προς την Πτολεμαϊδα. Προσβλητικό, όχι μόνο εκβιαστικό, προσβλητικό. Και προσβλητικό, κύριε Δημαρχέ. Ακριβώς, ακριβώς. Νομίζω ότι τώρα όταν έχει έναν ιδιωτικό τέτοιο χαρακτήρα δεν μπαίνουν υπόψη στο τι έχει δώσει η περιοχή μας προς τη ΔΕΗ. Νομίζω και ως κοινωνική και εταιρική ευθύνη θα έπρεπε να είναι πολύ πιο προσεκτική, διότι αυτό το εξώδικο, κάτι αντίστοιχο, έχει εισταλθεί και πέρυσι, το 2023, αλλά δεν έγινε τίποτα. Έτσι λοιπόν θα πρέπει τώρα να λύσουμε γρήγορα την εξίσωση αυτή για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Θεωρώ ότι τις επόμενες μέρες θα έρθει και στο Δημοτικό Συμβούλιο, βέβαια θα συζητηθεί της Κοζάνης και αντίστοιχα Εορδαίας και Αμιντέου, για να βρούμε αυτές τις λύσεις επιτέλους, να βρούμε τη χρυσή τομή για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Έχετε νέο ραντεβού στην Αθήνα? Στην Αθήνα προς το παρόν όχι. Γίνονται συζητήσεις όμως, τηλεδιασκέψεις. Έχουμε ξοδέψει πάνω από 200 ώρες συζητήσεων από το Μάρτιο κυρίως και μετά, για να μπορέσουμε να βρούμε τη χρυσή τομή. Ο Πρωθυπουργός είναι ενημερός, κύριε Δήμαρχε, είναι ενημερός ο Πρωθυπουργός. Κοιτάξτε, έχει γίνει μια επιστολή. Διότι τις δικές του επιλογές πληρώνουμε τώρα, έτσι. Τις δικές του επιλογές πληρώνουμε. Εντάξει, δεν αποφάσισα εγώ το 19 τα κλείσω όλα. Αυτός αποφάσισε. Για πείτε μας. Αυτό. Είναι ενημερός. Πιστεύω πως είναι ενημερός, ναι. Γιατί του έχουν, εντάξει, με τον Υπουργό μιλάμε άλλωστε. Έχει ενημερωθεί αναλόγως. Και γι' αυτό και αυτές τις μέρες περιμένουμε να δούμε λίγο τις αποφάσεις και μέχρι πού μπορεί να φτάσει και το ΙΠΕΝ στο να λειτουργήσει επικορικά και να βοηθήσει και προς την τιμή αλλά και προς τα χρέη των τηλεθερμάσεων. Κύριε Δήμαρχε, θα το ρωτήσω, αν και πιθανώς να μην μπορεί να απαντηθεί αυτή τη στιγμή, πόσο θα ακριβήνει η τηλεθέρμανση από φέτος, ποιες είναι οι προβλέψεις? Κοιτάξτε, ακόμη δεν μπορούμε να το πούμε, αλλά σίγουρα θα είναι μία αύξηση μεγάλη. Γιατί θα είναι μία αύξηση? Το μεγάλη ποσοστία, πόσο περίπου το υπολογίζετε, χωρίς να μπορούμε να μιλήσουμε με νούμερο, εντάξει. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε με νούμερα. Θα σας πω μόνο το εξής, ότι όταν το αμύντεο σήμερα έχει 70 ευρώ και εμείς είμαστε ακόμη στο 53, εννοείται ότι η δική μας αύξηση θα είναι πολύ μεγαλύτερη από το αμύντεο. Μάλιστα. Θα περάσουμε δύο λεπτά λίγο. Το 100 θα το περάσουμε. Κόστα μου επί... Τι διπλασιασμό τιμής. Εντάξει, πρέπει να είναι σίγουρα θα είναι χαμηλότερο από ότι το κόστος με το πετρέλαιο. Ναι, δεν είναι, κύριε Δήμαρχε. Σίγουρα. Έτσι, αυτό είναι και δέσμευση χρηματοδότηση. Αυτό ήταν και δέσμευση χρηματοδότηση του έργου από ευρωπαϊκά κονδύλια. Αυτό που θέλω να ρωτήσω, κύριε Δήμαρχε, είναι το εξής. Επειδή έχετε τη συνολική εικόνα του Δήμου σας, ενώ σε επίπεδο πολιτών, διοικείτε, προείσταστε πολιτικά εσείς όλες τις δημοτικές επιχειρήσεις. Ποια είναι η οικονομική κατάσταση που βλέπετε? Ο κόσμος δηλαδή μπορεί να πληρώσει το νερό του, μπορεί να πληρώσει την τηλεθέρμασή του, μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του? Ξέρετε αν έχουμε μπαταχτσίδες, ξέρετε αν δεν έχουμε μπαταχτσίδες. Έχετε σαφή εικόνα. Άρα λοιπόν και με δεδομένο αυτή την αύξηση, εντάξει, θα την κάνουμε την αύξηση. Τι θα περιμένετε, ότι θα υπάρχουν έσοδα ή θα έχουμε την ισχύ αυτό που είπα πριν, το άρθρο 32 του νομοσχεδίου σήμερα στη Βουλή, που θα λέει ότι όσοι δεν πληρώνουν. Πέρα από το ότι θα πάβει η φορολογική τους ενημερότητα, θα πηγαίνει ο λογαριασμός στις εφορίες και ότι από εκεί σημαίνει με εκτελεστές αποφάσεις ακόμη και πληστηριασμούς. Γι' αυτό το λόγο πρέπει και οι τηλεθερμάσεις να μείνουν δημοτικές για να υπάρχει έστω και αυτή η προστασία. Δεν μπορεί να φτάσουμε σε αυτό το σημείο ένας δήμος, μια δημοτική επιχείρηση. Εάν... Τον χάσαμε για λίγο το Δήμαρχο, ήταν σαφής. Χάσαμε για λίγο, ναι. Συνεχίζουν... Ωραία, επανήλθω, κύριε Δήμαρχο. Επανήλθε. Ναι, κύριε Δημήτρη, με τη συνένωση που θέλουν να κάνουν τον ΔΕΙΑ,
για την ίδρυψη και την αποχέτευση μέχρι τέλος του χρόνου, καταλαβαίνετε πόσα προβλήματα θα δούμε στην πορεία. Εκεί θα είναι ακόμη χειρότερα τα πράγματα. Εγώ φοβάμαι αυτό και το, βλέπω... Αυτό είναι το ορατό. Αυτό, πιο μακριά. Αυτό που λέτε είναι το ορατό. Από πίσω κρύβεται η ιδιωτικοποίηση του νερού. Έχασα τη φωνή. Αυτό που λέτε είναι έτσι. Και, ναι, αυτό που λέτε είναι το ορατό. Αλλά από πίσω κρύβεται και η ιδιωτικοποίηση του νερού. Ακριβώς. Εγώ δεν θέλω να κινδυνολογώ, αλλά βλέποντας και έτσι και με την εμπειρία που έχω και ως πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ παλιότερα και παρακολουθώντας στενά όλα τα πράγματα, τα θέματα με την ίδρυψη και την αποχέτευση, θεωρώ ότι κάτι υπάρχει. Ναι. Με, μια πέρα, κουβέντα, όμως, με μια κουβέντα, κύριε Δήμαρχε, επειδή έχετε τη σαφή εικόνα. Οι πολίτες μας μπορούν να πληρώσουν, να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις υποχρεώσεις τους. Κοιτάξτε, στη Δυτική Μακεδονία είναι πολύ δύσκολο. Γι' αυτό και επίσης ένα άλλο κομμάτι είναι το επίδομα θέρμανσης, το οποίο θα πρέπει να βοηθήσει όλη αυτή την κατάσταση, τουλάχιστον για την περιοχή μας. Και εκεί είναι ένα θέμα συζήτησης, το οποίο πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο μεγάλο, για να μπορέσει και ο πολίτης να πληρώσει σωστά την τηλεθέρμανση. Σήμερα, με τα δεδομένα έτσι για να ακριβολογώ λίγο, για ένα σπίτι 100 τετραγωνικών πληρώνουμε περίπου 600 ευρώ το χρόνο για 10 μεγαβατόρες περίπου, μαζί με το ΦΠΑ του. Δηλαδή γύρω στα 530 είναι για την ακρίβεια, αφού είναι 53,5, 540 ευρώ συν ΦΠΑ. Με αυξήσεις θα πήγαινε η τιμή του ενδεχομένως και 800 ευρώ το χρόνο. Η διαφορά δηλαδή των 200 ευρώ το χρόνο είναι μεγάλη, αλλά από την άλλη μεριά, αν δούμε το πετρέλαιο ή αν δούμε τους συμπολίτες μας στον ίδιο Δήμο που πληρώνουν 3 και 4.000 ευρώ το χρόνο για πετρέλαιο ή για άλλο καύσιμο, και με την επιδότηση που θα μπορέσει να έρθει 300 ευρώ, 400 ευρώ, πιστεύω ότι ενδεχομένως μπορούμε να τα ισορροπήσουμε. Mm-hmm. Πάντως γίνονται πολύ σκληρές διαπραγματεύσεις και το θέμα είναι να έχουμε και την επόμενη μέρα τηλεθέρμανση. Και για τα επόμενα όμως 15 και 20 χρόνια. Γιατί είναι κρίμα ένα τόσο μεγάλο έργο της αυτοδιοίκησης που κόστησε πάνω από μισό δις να αξιωθεί. Και μετά από ένα σημείο, κύριε Δήμαρχε, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αυτό έγινε με αυτοχρηματοδότηση. Δηλαδή οι επεκτάσεις τις πληρώνανε οι ίδιοι που συνδεόντουσαν. Να κάνω δηλαδή, δύο λεπτά. Δηλαδή για να συνδεθώ εγώ με την τηλεθέρμανση, στην πορεία της εξέλιξης του έργου, για να αλλάξετε, ξέρω εγώ για τα πάντα, μπορεί να είχα και ένα κόστος κοντά στα 5 με 7.000 ευρώ. Που αυτά δεν ξέρουμε αν έχουν αποσβεστεί. Δηλαδή οι ίδιοι οι πολίτες σε ένα υψηλό ποσοστό αυτοχρηματοδότησαν και στην εξέλιξη του έργου. Κώστα, ένα σχόλιο πολύ σύντομα για να κλείσουμε. Στα 4,5 χρόνια γίνεται αυτή η απόσβεση. Mm-hmm. Αυτό ήταν το όριο των 4,5 ετών. Η τηλεθέρμανση λειτουργεί 31 χρόνια συν αυτά. Νομίζω ότι έχει αποσβεστεί όλο αυτό το κόστος, διότι έχουμε φτάσει χρονιές που ήταν και 60 και 70% φθηνότερο από το πετρέλαιο, αν θυμάστε τότε, περίπου την εποχή του 2009-2010 με την κρίση την οικονομική που ξεκίνησε. Άρα νομίζω ότι έχουν αποσβεστεί με το παραπάνω. Το θέμα είναι όμως από εδώ και πέρα να μπορεί και η τηλεθέρμανση κοζένης να έχει καταναλωτές, να είναι ανταγωνιστικό, η ανταγωνιστική τιμή του και να μπορεί να πληρώνεται. Και να μην μείνουμε στο ότι είναι φθηνότερη από το πετρέλαιο θέρμανσης. Είναι ανήθικο να λέμε ότι εντάξει, είναι επαρκές να είναι λιγότερο από το πετρέλαιο θέρμανσης. Υποτίθεται ότι η τηλεθέρμανση είναι ανταποδοτικό και για άλλες θυσίες που έχουμε κάνει σαν περιοχή. Δεν έχει να κάνει μόνο με ότι είναι φθηνότερη ακόμα το πετρέλαιο θέρμανσης. Είναι που έχουμε ευαισθησία στο περιβάλλον. Δηλαδή ενοχλεί ο Αίγιος Δημήτριος, αλλά το αν σταματήσουμε τη τηλεθέρμανση και ντουμανιάσουμε όλοι τους καυστήρες και με πετρέλαιο έτσι, και με ξύλα και έπιπλα, αυτό δεν πειράζει. Λοιπόν. Κύριε Δήμαρχε, μια τελευταία ερώτηση με το χέρι στην καρδιά. Θέλω αλήθεια να μας πείτε, αν γυρίσουμε το χρόνο πίσω, ενδεχομένως ο Δήμος Κοζάνης ή ο Δήμος Εορδαίας ή ο Δήμος Αμιντέου, γιατί αυτοί ξεχώρισαν, θα είχατε διαφορετική επιλογή σε ό,τι αφορά τη θέρμανση των πόλεων, δηλαδή να πάμε στο αέριο όπως πήγε η Φλόρινα, η Καστοριά, η Δεσκάτη, τα Γρεβενά. Μήπως τελικά ήταν λάθος απόφαση να πούμε όχι στη διανομή αστικά του αερίου? Κοιτάξτε να δείτε, σίγουρα υπάρχουν και άλλες λύσεις πλέον. Η τεχνολογία έχει τώρα ξεπεράσει τα πάντα.
Υπάρχει γεωθερμία, υπάρχουν πολλά. Όπως έλεγα πριν, με ηλιοθερμικά υπάρχουν μεικτή ενέργεια που θα μπορούσαμε να έχουμε για να πετυχαίνουμε ένα πολύ χαμηλό κόστος. Δεν ξέρω αν θα ήταν στα σημερινά επίπεδα, μπορεί να ήταν ενδεχομένως λίγο παραπάνω, αλλά ποτέ μα ποτέ δεν θα μας άγγιζαν ούτε πόλεμοι, ούτε οικονομική κρίση, ούτε τίποτα. Θα είχαμε μια αυτονομία που είναι πολύ σημαντικό για τις τηλεθερμάσεις, γιατί πολλές φορές το λέω, μην ξεχνάμε ότι η περιοχή μας, η Δυτική Μακεδονία είναι στην κατηγορία 4, όσο πιο κρύα περιφέρεια της χώρας. Μπαίνουμε σε αυτά. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Ευχαριστούμε ωραία. Πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Δήμαρχε. Είμαστε καλά. Θα είμαστε δύναμη και κουράγιο. Για την συνέχεια των διαπραγματεύσεων των σκληρών. Διαφημίσεις 2 λεπτών και επιστρέφουμε. Επιστροφή στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Στο μέρος αυτό θα ασχοληθούμε με τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, στα όσα δραματικά συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες, αλλά και στο πώς επηρεάζεται η παγκόσμια γειτονιά, έτσι και αλλιώς και γεωγραφικά η Ελλάδα και η Κύπρος είναι άμεση γειτονιά της περιοχής εκείνης. Έχουμε την χαρά να έχουμε μαζί μας για να συζητήσουμε τα όσα συμβαίνουν στην περιοχή τον κύριο Φενέκο, υπονάβοχος του πολεμικού ναυτικού, ένα αποστατή και πρόεδρος του Ινστιτούτου Αλέξανδρος Παπαναστασίου. Καλησπέρα, ευχαριστούμε θερμά για τον χρόνο σας. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Η κλιμάκωση που όλοι φοβόταν εδώ και ένα έτος ήρθε με την εμπλοκή και άλλων δυνάμεων που επίσης για λόγους που θα συζητήσουμε να έχει συμβεί. Το ερώτημα είναι για το αν τα όσα συνέβησαν την τελευταία εβδομάδα έχουν αλλάξει τα δεδομένα και πλέον μπορούμε να μιλούμε πραγματικά για μια κλιμάκωση συγκρούσεων χωρίς να γνωρίζουμε το μέγεθος των εξελίξεων που έρχονται. Είναι γεγονός ότι υπάρχει μια κλιμάκωση η οποία προωθείται και από τον ίδιο τον Νετανιάχου, διότι τελευταία έκανε μια δήλωση που του έδωσε ιερό χαρακτήρα. Είπε να αλλάξουν τον τίτλο της επιχείρησης και από τον πόλεμο του ψύχους να πούνε πόλεμο της αναγέννησης, το οποίο η έννοια της αναγέννησης, ξέρετε, στην εβραϊκή παράδοση έχει βαθιές ρίζες. Έχει να κάνει με τον λαό και την αναγέννησή του στη συγκεκριμένη περιοχή. Άρα του δίνει έναν ιερό χαρακτήρα. Αυτό με τρομάζει λίγο, διότι μέχρι τώρα προσπαθούσαμε να μην είναι ο πόλεμος εναντίον του Ισλάμ. Και δεν ξέρουμε πώς θα το πάρουν όλοι οι Ισλαμικοί πληθυσμοί στην περιοχή αυτό. Απ' την άλλη πλευρά αυξάνει επίσης και τα μέτωπα, διότι είπε ότι έχουμε 7 εχθρούς γύρω μας. Βάζοντας και το Ιράκ και τη Συρία και το Λίβανο και το Ιράκ και τη Χεζμπολάχ και τους Χούτι κλπ. Συνεπώς δεν καταλαβαίνω γιατί το πάει τόσο μακριά και με δεδομένο ότι στέλνει και εφεδρίες στο Λίβανο και πάει για χερσαίες επιχειρήσεις, το πράγμα διευρύνεται. Και βεβαίως λίγο πολύ αυτά που ανέφερε ήταν γνωστά για την προδιάθεση των χωρών αυτών, την εχθρική. Από την άλλη όμως, όπως είπατε και εσείς, είναι μια κλιμάκωση του Ισραήλ πλέον. Θεωρείτε πως αυτό έγινε γιατί υπάρχει μια διαβεβαίωση των μεγάλων δυνάμεων της Αμερικής ότι θα υποστηρίξει με οποιονδήποτε τρόπο την προσπάθεια του Ισραήλ? Η Αμερική έχει δεσμευθεί ότι θα υποστηρίξει και μάλιστα το είπε και στο τελευταίο όταν κάνανε τη στοχοποίηση εντός εισαγωγικών των στόχων για το Ιράν. Και επίσης υπάρχει και μια δήλωση του Μπλίνκεν που με προβλημάτισε, που λέει ότι το Ιράν έχει δυνατότητα να κάνει πυρηνικά μέσα σε 2 εβδομάδες, πυρηνικά όπλα. Μα αυτό τώρα το κατάλαβαν εδώ και χρόνια που είχαν άλλες εκτιμήσεις. Τι είναι αυτό που άλλαξε τώρα τελευταία? Και φύγανε και από τις συμφωνίες, έτσι. Κατά την άποψή μου, λοιπόν, θεωρώ ότι είναι προσχηματική αυτή η δήλωση του Μπλίνκεν, θέλοντας να δικαιολογήσει την πιθανή προσβολή των πυρηνικών βοηθητικών εγκαταστάσεων ενδεχομένως του Ισραήλ προς το Ιράν. Άρα αυτό προδικάζει μια επιχείρηση ευρείας μορφής, με τι τρόπο δεν το γνωρίζουμε βεβαίως, σε ιρανικό έδαφος? Βεβαίως, και θα σας πω κάτι που μιλάμε βλήματα φεύγουν από εδώ, βλήματα φεύγουν από εκεί. Παρά το γεγονός ότι τα βλήματα έχουν κάποια καταστροφική ισχύ, δεν μπορούν να επιφέρουν τετελεσμένο στο έδαφος. Το είδαμε στην Ουκρανία, το είδαμε στη Ρωσία, το βλέπουμε και τώρα.
Μπορεί να, όταν μάλιστα το Ισραήλ έχει τη δυνατότητα να αμυνθεί όχι μόνο με τα δικά του συστήματα, αλλά και με τα συστήματα των συμμάχων του, και η Αμερική και η Γαλλία βοήθησαν και η Μεγάλη Βρετανία και η Ιορδανία ρίχνει ακόμα τους πυράβλους. Αντιλαμβάνεται κανένας ότι αυτά που λέει το Ιράν είναι μεγαλοστομίες εντός εισαγωγικών, ότι θα φανεί στο Ισραήλ από το χάρτη? Απ' την άλλη πλευρά, το Ισραήλ, με δεδομένο ότι με τα βλήματα μόνο δεν κάνει δουλειά, θα κάνει και, κατά την άποψή μου, και συνδυασμένη αεροπορική επιχείρηση, mm-hmm. που έχει πιο ικανότητα καλύτερου χτυπήματος, πιο συγκεκριμένου, με σκοπό πρώτον να εξαφανίσει τα συστήματα αεράμινας του Ιράν, να μειώσει τη δυνατότητα να ρίχνει βλήματα από τις περιοχές που του ρίχνει, να του προσβάλλει κρίσιμες υποδομές και για τα πυρηνικά, αλλά και για όλη αυτή τη στρατιωτική του δράση. Και τελευταίο στόχο θα έβλεπα την επίθεση εναντίον των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων. Mm-hmm. Είναι αυτό που αναφέρετε τελευταίο, και ένας φόβος για σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις, οι οποίες για πολλούς θα έρθουν όπως και να έχει με τα όσα συμβαίνουν στην περιοχή. Η Κύπρος είναι άμεση γειτονιά και εμείς είμαστε έμεση γειτονιά της περιοχής των εντάσεων. Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις των όσων συμβαίνουν στην χώρα μας, κατά τη γνώμη σας, και να κάνουμε και μια κριτική της διαχείρισης του ζητήματος αυτού από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Είναι επαρκής η πανευατική της δυνατότητα? Καταρχάς, η Ελλάδα και η Κύπρος καλά τα χειρίζονται μέχρι τώρα, με την έννοια ότι βοηθήσαμε στην εκένωση, θα συνεχίσουμε να βοηθάμε, βοηθήσαμε στην ανθρωπιστική βοήθεια, η τοποθέτησή μας ήταν μετριοπαθής. Οι απειλές της Χεζμπολάχ προς την Κύπρο είναι προφανές ότι είναι γελίες, είναι αστείες, άσχετα αν τις εκμεταλλεύεται η Τουρκία για προς όφελός της. Απ' την άλλη πλευρά, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ίσως έχουμε ένα πρόβλημα με τους μετανάστες, είναι γεγονός, γιατί αν αυξηθούν τα κύματα μετανάστων... Δεδομένο για πολλούς. Αυτό είναι δεδομένο για πολλούς τι θα γίνει. Αν και πιστεύω ότι θα είναι περιορισμένο, διότι οι επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Λίβανο, παρά τους βομβαρδισμούς που κάνει στη Βηρυτό και στα Βόρεια, κυρίως θα επικεντρωθούν στο νότιο τμήμα του. Οπότε υπάρχει διέξοδος για τους πρόσφυγες από εκεί. Τώρα, όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ίδιος ο Σόλτς εχθές δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ξεδοντιασμένη, ότι δεν μπορεί να πάρει αποφάσεις, ότι έχει σοβαρά εσωτερικά προβλήματα και στο επίπεδο της πολιτικής ηγεσίας που διαχειρίζεται τα ζητήματα, αλλά και των κρατών. Και βλέπουμε και τον Μακρόν ακόμα να παλινδρομεί, δηλαδή άλλα λέει τη μια στιγμή, άλλα λέει την άλλη. Κατά την άποψή μου, η Ευρωπαϊκή Ένωση απέχει, αφίσταται από ό,τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Μόνο χώρες μετέχουν με το δικό τους καπάς, με τη δικιά τους δυνατότητα δηλαδή. Είχαμε μιλήσει την περίοδο που είχε ξεκινήσει το ταξίδι του το ελληνικό πλοίο για την συμμετοχή του στις αμυντικές προσπάθειες από τις επιθέσεις των Χούθη. Υπάρχουν κάποιοι που χαρακτήρισαν αυτή την κίνηση επιθετική από την πλευρά της χώρας μας. Να επαναλάβετε, αν θέλετε, τη θέση σας για αυτό και για το αν είναι υπαρκτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής εμπλοκής και της χώρας μας, όχι με άμεση εμπλοκή, με αξιοποίηση των βάσεων που είναι στα γεωγραφικά μας όρια. Κοιτάξτε, το γεγονός ότι η χώρα μας μετήχε σε αυτή την ευρωπαϊκή επιχείρηση και με ηγετικό προφίλ, γιατί είχαμε τη διοίκηση της επιχείρησης, ήταν θετικό για μας. Θετικό για μας και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρά το γεγονός ότι τα προβλήματα δεν μειώθηκαν, δεν εξαφανίστηκαν με τους Χούτι, εν τούτης μειώθηκαν, αρκετά πλοία πέρασαν, επέλεξαν να περάσουν. Και παρά τις προσβολές που έκαναν, εν τούτης η επιχείρηση είχε αποτελεσματικότητα. Κατά την άποψή μου, λοιπόν, βελτιώθηκε και η εμπειρία μας επιχειρησιακή. Δείξαμε προς τον κόσμο της ναυτιλίας ότι μας ενδιαφέρει η ναυτιλία μας και την προστατεύουμε. Προς τα έξω, δείξαμε ότι τα πλοία σημαίας μας, που είναι έδαφος μας, μπορούμε να τα προστατεύσουμε. Mm-hmm. Και σε κάθε περίπτωση, μετέχουμε αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που πάσχει με αξιώσεις ισχύως. Άρα, καλά κάναμε και το συνεχίσαμε. Και όπως αποδείχθηκε, οι φρεγάτες μας ανταπεξήλθαν. Γιατί υπήρχαν, αν θυμόσαστε, πολλές φωνές που λέγανε θα μας βουλιάξουν, θα μας κάνουν κλπ. Είναι αστείο δηλαδή, και μόνο που το λέμε. Υπάρχει περίπτωση, να κλείσουμε με αυτό, ενδεχόμενο εμπλοκής της χώρας μας σε κάποια στρατιωτική επιχείρηση μέσω αξιοποίησης των βάσεων που είναι στα γεωγραφικά μας όρια? Ούτως ή άλλως οι εγκαταστάσεις, οι ευκολίες που υπάρχουν, δεν τις έλεγα βάση, ευκολίες που υπάρχουν αμερικανικές σε όλη την Ελλάδα και κυρίως στην Κρήτη, χρησιμοποιούνται για τις πτήσεις αεροσκαφών. Να μπορούν να έχουν λιμάνι τα καράβια και να πάρουν πετρέλαιο κλπ. Και τα αμερικανικά και τα συμμαχικά. Αλλά περαιτέρω εμπλοκή δεν νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε. Όχι, δεν βλέπω κάτι. Μάλιστα. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση και για τον χρόνο σας. Ευχόμαστε καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Θα μείνουμε φυσικά στο θέμα των δραματικών διεθνών εξελίξεων στην Μέση Ανατολή και στον επεκτάσεων επιρροής των όσων συμβαίνουν στον υπόλοιπο κόσμο, στην χώρα μας και την υπόλοιπη Ευρώπη.
Μαζί μου ο Κώστας Μαυρίδης και έχουμε την χαρά να συνομιλήσουμε με τον κύριο Λάμπρο Τζούμι, ενσύντοχο στην Αποστρατεία. Καλησπέρα σας, κύριε Τζούμι. Ευχαριστούμε τον χρόνο σας. Ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Καλησπέρα. Να ξεκινήσω από το ερώτημα το οποίο ακούγεται εντόνως στις συζητήσεις αυτές και είναι εξαιρετικά δύσκολη η απάντησή του. Πόσο χειρότερα μπορούν να γίνουν τα πράγματα, ποιο είναι το ενδεχόμενο γενικότερης κλιμάκωσης, συμμετοχής άλλων δυνάμεων και εμπλοκής της ευρύτερης περιοχής σε μία άνευ προηγουμένου ένταση. Οι δηλώσεις του κ. Ντανάηχου σήμερα, χθες μάλλον δυναμητίζουν το κλίμα. Η απάντηση της άλλης πλευράς επίσης κάνει λόγο για κλιμάκωση. Πώς το βλέπετε εσείς, πώς το αντιλαμβάνεστε? Το Ισραήλ θεωρεί ότι η διεθνή συγκυρία, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το διεθνές περιβάλλον, του δίνει την κατάλληλη ευκαιρία να προχωρήσει σε ένα ξεκαθάρισμα με το Ιράν. Αν δηλαδή ήταν στο χέρι του, θα ήθελε να σύρει και τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ένα πόλεμο γενικευμένο με το Ιράν προκειμένου να αλλάξει το καθεστώς. Αυτός θα ήταν ο στόχος, το επιθυμητό στόχος. Αλλά για την ώρα δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Υπάρχει αυτό το πολιτικό κενό στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι τις Αμερικανικές εκλογές και νομίζω ότι θα υπάρξει κλιμάκωση, σίγουρα θα υπάρξει κλιμάκωση. Το μέτωπο στο Λίβανο ήδη έχει ανοίξει και θα συνεχιστεί. Το Ισραήλ δεν πρόκειται να κάνει πίσω. Mm-hmm. Και θα υπάρχει και μια γενικότερη αντιπαράθεση με το Ιράν. Είναι σίγουρο ότι το Ισραήλ θα απαντήσει και το Ιράν δεν μπορεί να μην έτσι, θα τα απαντήσει. Άρα λοιπόν πάμε σε μια κλιμάκωση η οποία πρωτοφανής γιατί αφορά την αντιπαράθεση δύο κρατικών δρόντων. Δεν μιλάμε δηλαδή για μια αντιπαράθεση ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς και τη Χεσμπολά, mm-hmm. αλλά μιλάμε ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν. Δύο κράτη τα οποία έχουν και πλούσιο προστάσιο. Και πέρα από αυτό έχουν και ισχυρές συμμαχίες με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ακριβώς. Το Ισραήλ έχει στο πλάι τις Ηνωμένες Πολιτείες και γενικότερα όλη την Δύση. Το Ιράν προφανώς έχει την Κίνα. Η Κίνα εφοδιάζεται περίπου με το 50% σε ό,τι αφορά την ενέργειά της από το Ιράν. Mm-hmm. Ένα πλήγμα δηλαδή στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Ιράν, τουλάχιστον έτσι όπως έχει ακουστεί ότι μπορεί να συμβεί από το Ισραήλ, τον πρώτο που θα πλήξει θα είναι η Κίνα. Άρα η Κίνα βρίσκεται στο πλευρό του Ιράν. Έχει άμεσο συμφέρον από τα όσα συμβαίνουν στην περιοχή εκείνη. Κώστα. Στρατηγέ, νιώθετε την αδυναμία του δυτικού κόσμου να πει stop σε αυτό που εξελίσσεται και κάθε μέρα γίνεται και χειρότερο? Το λέω αυτό γιατί αστάθεια στις Ηνωμένες Πολιτείες εν ώψη εκλογών, αστάθεια στην Γαλλία βλέπουμε αδύναμο τον Μακρόν, αστάθεια στη Μεγάλη Βρετανία και αδυναμία της Γερμανίας να επιβληθεί. Δηλαδή η Ευρώπη ανύπαρκτη, πού μπορεί να οδηγήσει αυτή η κατάσταση? Η Ευρώπη είναι γεωπολιτικά ανύπαρκτη όχι μόνο στην περίπτωση του Ισραήλ. Η Ευρώπη δεν μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις ούτε καν στην Τουρκία. Mm-hmm. Η οποία Τουρκία από το 2015 μέχρι το 2019 έκανε έρευνες και γεωτρήσεις μέσα στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου. Ούτε εκεί δεν κατάφερε η Ευρώπη. Τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες, εντάξει, από τη μία πλευρά είναι αυτό το κενό που αναφέραμε, από την άλλη δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει μια μερίδα μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία επηρεάζονται και από το εβραϊκό λόμπι και θα θέλανε να ξεκαθαρίσουν το τοπίο και να δημιουργήσουν μια αρχιτεκτονική ασφαλείας γύρω από το Ισραήλ, ώστε να μείνει ήσυχο για μερικά χρόνια από τώρα. Εξάλλου δεν πρέπει να ξεχνάμε. Και γι' αυτό νομίζω και κανένας δεν μπορεί να το συγκρατήσει το Ισραήλ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το Ισραήλ από τότε που συγκροτήθηκε από το 1948 και μετά έχει καταφέρει να επιβιώσει διαπυρός και σιδήρου διότι δημιουργεί φοβικά σύνδρομα. Mm-hmm. Αυτό δηλαδή επιλέγει το δυσανάλογο πλήγμα συνήθως. Αυτό το οποίο αναφέρεται στον εβραϊκό νόμο, στο μοσαϊκό νόμο ως οφθαλμόν αντί οφθαλμού το έχει κάνει δύο οφθαλμούς αντί οφθαλμού. Ναι, ναι, στην κλιμάκωση. Ο κ. Γεραπετρίτης είπε ότι η Ελλάδα δεν θα εμπλακεί σε καμία πολεμική διένεξη στην Μέση Ανατολή, όμως η γυτνίαση της Κύπρου και της Ελλάδας με το σημείο των εντάσεων είναι ανησυχητικό. Πώς θα επηρεαστούν οι δύο χώρες, ποιοι είναι οι κίνδυνοι που διατρέχει η χώρα μας και η Κύπρος από τα όσα συμβαίνουν στη γειτονιά μας, στην πραγματική γειτονιά μας, δίπλα μας, γύρω μας? Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια ζώνη μεταξύ ειρήνης και πολέμου. Η απόσταση ανάμεσα στην Κρήτη και στο Λίβανο είναι πολύ μικρότερη από ότι η απόσταση ανάμεσα στην Κρήτη και στη Θεσσαλονίκη.
Άρα λοιπόν βρισκόμαστε πάρα πάρα πολύ κοντά, ακόμη και γεωγραφικά δηλαδή να το δούμε. Αλλά αναφορικά στο πού μπορεί να μας επηρεάσει, το πρώτο κομμάτι αφορά τις προσφυγικές μεταναστευτικές ροές. Mm-hmm. Ήδη αυτή τη στιγμή 1 εκατομμύριο περίπου άνθρωποι έχουν φύγει από τις περιοχές τους στο Λίβανο, έχουν εκτοπιστεί από τα σπίτια τους. Τι θα γίνει αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα? Άρα λοιπόν το ένα κομμάτι είναι το προσφυγικό μεταναστευτικό. Ναι. Το άλλο αφορά τις δυνάμεις που έχουμε στην περιοχή. Έχουμε μια φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα και επίσης έχουμε μια συστοιχεία Patriot εδώ και 3 χρόνια στη Σαουδική Αραβία, η οποία αντιμετωπίζει καθημερινά επιθέσεις από τους Κούθη. Όπως επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πριν λίγο καιρό ο ίδιος ο Ναζράλα είχε βάλει στο στόχαστρο την Κύπρο και είχε μιλήσει, νομίζω και ο πρόεδρος του, αν δεν κάνω λάθος, ο πρόεδρος των Φρουρών της Επανάστασης, ο διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης, το είχε πει. Αλλά όπως και να το κάνουμε, όταν έχεις βάσεις αμερικανικές πάνω στο έδαφος σου και τις βάσεις αυτές ενδεχομένως μπορεί να τις χρησιμοποιήσουν και Ισραηλινά αεροσκάφη, είσαι στο στόχαστρο. Κάποιοι είχαν χαρακτηρίσει την απειλή εναντίον της Κύπρος κούφια, αλλά νομίζω ότι μια απειλή δεν είναι ποτέ κούφια, έτσι. Ενδεχομένως μας φοβίζει, επειδή μιλήσατε για μεταναστευτικό και για ροές, εάν τελικά χρεωθούμε και εμείς αυτήν τη συμμετοχή μας, και επειδή ξέρουμε ότι ο αραβικός κόσμος και κυρίως αυτές οι τρομοκρατικές κατά τη Δύση οργανώσεις έχουν και μια τάση ασύμμετρου πολέμου και τρομοκρατικών ενεργειών να εισρεύσουν στη χώρα μας και τρομοκρατικά στοιχεία. Ναι, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στο παρελθόν είχαμε περάσει και από φάσεις φιλοαραβισμού στις περιόδους του Ανδρέα. Με τον Ανδρέα Παπανδρέου και τον Γιασέρα Αραφάτ. Σωστό. Ναι. Νομίζω ότι η Ελλάδα δεν υπήρξε ποτέ αποικιοκρατική χώρα για να φοβάται από τρομοκρατικά χτυπήματα όπως χώρες όπως είναι η Βρετανία, η Γαλλία και άλλες χώρες πάνω στην Ευρώπη. Το μόνο που μπορεί να φοβάται η Ελλάδα είναι αυτά τα οποία προανέφερα, κυρίως δηλαδή, και σε περίπτωση γενικότερης αντιπαράθεσης, ένα πλήγμα ακόμη και στη Σούδα. Αυτό νομίζω που είναι. Μάλιστα. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση, κύριε Τζούμη, και για τον χρόνο σας. Ευχόμαστε καλή συνέχεια. Καλά. Ευχαριστούμε και τον Κώστα Μαυρίδη. Εμείς κάποτε τελειώσαμε την εκπομπή μας. Υπενθυμίζω το καθημερινό μας ραντεβού στις 4 η εκπομπή Επίκεντρο. Η επόμενη ενημέρωσή σας από την τηλεόραση του Flash είναι στις 9. Κεντρικό δελτίο με τον Κώστα Μαυρίδη. Από εμάς, καλή σας συνέχεια.